Τι έγινε. Τι να γίνει. Τι έγινε, τι να γίνει. Πώς πάει. Καλά είσαι. Πώς να πάει. Πώς να πάει. Άντε ρε Νίκο, τι γίνεται ρε φίλε. Τι έγινε ρε Νίκο, και τι φωνάζεις. Με αυτό το μαλλί μου έχεις έρθει σήμερα και έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το μαλλί σου αφήνει πολλές υποσχέσεις για ό,τι έκανες πριν. Αν και τα έχεις, ήσουν ξεκάθαρος. Το μαλλί σου είναι το κορμί σου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Mm. Δεν ξέρω τι γίνεται. Με έχεις προβληματίσει. Ειδικά αυτό το οποίο ανέφερες πριν αποκλείεται. Εντάξει. Okay. Πάντως είναι ένα μαλλί αφτιαχτό. Βγήκε ξέρεις από τον μπάνιο πριν. Με αφέλειες. Και όλα αυτά, ναι. Ναι, με αφέλειες. Που δείχνει ότι ρε παιδί μου δεν πρόλαβα να το φτιάξω. Όχι, με ήρθε ρε παιδί μου έτσι. Δεν ασχολήθηκα καν. Ήμουνα κάπου στα γρήγορα. Όχι, όχι. Όχι. Και... δεν ασχολήθηκα. Μας ακούει κάτι που δεν πρέπει να πω κάποιος, κάποια. Όχι. Δεν έχει σημασία πλέον. Okay, λοιπόν. Όχι, έκανα να κάνω μπάνιο το μεσημέρι. Mm-hmm. Και κάθομαι μπροστά στον καθρέφτη, λέω, τα βλέπω έτσι, δεν ασχοληθώ. Οκ, okay, εντάξει, δεκτών. Ούτε πιστολάκι έκανα, δεκτών. Ούτε ζελέ έβαλα, ούτε τίποτα. Πολύ ωραία. Και την ίδια παρατήρηση έκανε και ο Χρήστος στο απογευματινή εκπομπή. Λέει, τι μαλλί είναι αυτό, λέει, το είπες, λέει, γιατί είσαι. Λέει, βασικά ο Χρήστος είπε, ήσουν στη θάλασσα. Είναι και αυτό μια εκδοχή, πιθανή. Ναι, πιθανή. Κοίτα, ο καιρός σήμερα δεν βοηθάει, είναι η αλήθεια για να. Όχι, ναι, σήμερα έχει λίγο κρύο, είναι η αλήθεια. Ναι, σήμερα στο... κρύο. Τέλος πάντων, φυσάει λίγο ρε παιδί μου και δεν έχει. Στον νηφαιό της Φλόρινας χιόνισε. Που έχεις προηγούμενες μέρες, ναι. Ναι. Είμαστε λίγο σε. Εγώ το πρωί που πήγα να βγάλω το νεαρό Κράντσι Βόλτα, πλησιάζοντας την παραλία, έκανα μεταβολή. Γιατί φυσούσε και εγώ είχα βγει. Χαλαρός με μπλουζάκι, ζακετάκι και hop, μετά βολή και πίσω. Και, γιατί... και του λέει του σκύλου Μοσχοβίτης, μεγάλε. Γυρίσαμε από εκεί γιατί λίγο κρύωνα. Μια αλήθεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα χαλαρά. Ήταν τώρα ξανά έτσι που έπεσε ο ήλιος. Να είσαι λίγο δροσούλα έξω σήμερα. Και φυσάει λίγο περίεργα. Όχι τίποτα το φοβερό. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Λίβερπουλ Μπαρσελόνα ήδη 1-0. Έχει ξεκινήσει. Για το Όσκαρ της μεγάλης ανατροπής η Λίβερπουλ. Δεν πρόλαβα να δω τον γκολ Βασίλη Καβαδία. Ο Ρίγκι το έβαλε. Δεν πρόλαβα να το δω. Ποιος το έβαλε. Θυμάσαι. Ένας μαύρος με λίγα μαλλιά, ας πούμε έτσι περίεργα. Αυτός. Ο Ρίγκι το έβαλε. Όχι, το είδε πριν. Όταν άνοιξε τη τηλεόραση το πέτυχε και το παρακολούθησε. Λοιπόν, εγώ δεν το πρόλαβα. 1-0 λοιπόν προηγείται η Λίβερπουλ της Μπαρσελόνα. Βέβαια, εντάξει, προηγείται. Πρέπει να βάλει άλλα 3 γκολ για να περάσει. Δεν έχει και τον Σαλάχ, δεν έχει το Φιρμίνιο η Λίβερπουλ σήμερα. Οπότε εντάξει, είναι έτσι και έτσι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της. Οκ, okay, πάντω προηγείται 1-0. Είχε και πριν μια φάση ακόμα με τον Μανέ, νομίζω. Ένα σουτ έτσι εκεί από πλάγια μέσα στην περιοχή. Δύσκολο το έβγαλε ο. Η Μπαρτσελόνα πέρυσι, σε αντίστοιχη περίπτωση, αλλά όχι στα ημιτελικά, την είχε πατήσει από τη Ρώμα. Αν θυμάστε. Σωστά μιλά. Πέρυσι. Αν θυμάστε, ήτανε. Πέρυσι ή προπέρυσι. Πέρυσι νομίζω ήταν. Νομίζω όμω ότι εκεί ήταν 2-0, 3-0. 4-1 έχει κερδίσει η Ρώμα. Και η βαλικόλη και Μανολά. Ναι. Ναι. Σωστά. Εγώ νομίζω ήταν πρόπερση τώρα, βέβαια. Μπαρσελόνα μπροστά, κρύφτηκε και λίγο το τόπι. 3-1. Την έχασε φίλε. Εντάξει, εδώ πέρα ήταν ο ορισμός τη ευκαιρία της βλακείας. Άργησαν πάρα πολύ να το κάνουν. Να. Αποποιήθηκαν των ευθυνών τους. Ευθυνόφοβοι. Ευθυνόφοβοι, ναι. Κότες, φταίχτες, διοίκηση και παίχτες. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 12 εδώ. Μπαλαντέρ, φυσικά και με το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Καλά τα λες, Νίκο. Νίκο, η σεζόν έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα, φίλε. Αυτό το σκεφτόμουν και εγώ τις τελευταίες μέρες. Πάρα πολύ γρήγορα έχει περάσει. Σαν νερό. Επίσης, να σου πω λίγο κάτι. Γιατί όλα τα πρωταθλήματα, ρε φίλε, και τα κύπελα τέλος πάντων τραβάνε ακόμα. Βέβαια, εντάξει, σε φάση τελικών είναι όλα και τα κύπελα. Αλλά έχουν ακόμα κανένα δύο εβδομάδες, ρε φίλε, μπροστά τους. Τρεις. Εμείς, γιατί τόση πρεμούρα να τελειώσουμε 5 Μαΐου, ξέρω εγώ. Κάποτε που είχαμε τα playoff, δεν τελειώναμε. Τα playoff είναι καραγκιουζλίκι μισό, ρε φίλε. Βαρύ. Τι είναι, ένα καραγκιουζιλίκι είναι το πλοίο. Ποιο κανονικό πρωτάθλημα έχει πλοίο αυτό, μου πει γιατί είμαστε σε κανονικό πρωτάθλημα. Όχι, δεν είμαστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Τι πλοίο. Μπορεί να γυρίσουν από το χρόνο τα πλοίο. Μεγάλη επιτυχία. Μου ξέρει τι γίνεται. Πάντω γενικά η Λίβερπουλ είναι δραστήρια μπροστά. Αλλά τη λείπουν οι δύο ρε φίλε τώρα. Πιο δυνατή. Και μόνο τη διεκδική στην πρόκριση επιτυχία θα είναι. Ο Κλοπ πάντω είπε ότι σε ζώνη ό,τι και να γίνει. Δηλαδή και με χαμένο πρωτάθλημα και χωρί να. Ξέρω εγώ, φτάσει στο τελικό του Champions League, θα είναι επιτυχημένη σεζόν. Μάλιστα. Ο Κλοπ θα τελειώσει τη χρονιά με 97 βαθμούς. Η Λίβερπουλ 94. Και θα έχει πάρει πρωτάθλημα. Από εκείνο. Ωραίο. Με το τούβλο πέταξε ο Κομπανί χθε. Αυτό πόσο ήρθε. 1-0. Με γκολ του Κομπανί, ε. Μπαρσελόνα μπροστά για να δούμε τι θα γίνει. Σπάσιμο. Λίγο ανοιχτή πίσω, Νίκο. Το βγάζει ο Άλισον. Η Λίβερπουλ είναι μια. Το μάθημα μπορούσε ήδη να είναι 2-2. Δεν μπορεί να είναι πίσω, Νίκο. Αφού καίγεται την Μπαρσελόνα, κρύβει το τόπι. Και πάει να αντιδράσει. Πρέπει να ακούσουμε μετά, Βασίλη. Uh-huh.
αυτόν τον wannabe συγγενή σου που βγήκε στην απογευματινή εκπομπή. Δεν τον πήρε χαμπάρι εκείνη την ώρα. Έχει βγει ένα τύπο το απόγευμα, ο οποίο είναι, δεν θα πω ότι ρετάρει, αλλά είναι τόσο χαλαρό όσο ο Καβαδίας με το Χρήστο και κοιτιόμασταν το απόγευμα. Και λέγαμε. Και από... Με το Χρήστο και κοιτιόμασταν για να μην γελάσουμε. Γιατί. Ω, μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα. Με το Μέση. Ο οποίο ήταν εκπληκτικό. Τι έλεγε, ρε φιλάνθρωπο, δηλαδή. Δεν ήταν το τι έλεγε. Ήταν ο τρόπο που το έλεγε. Ήταν ο τρόπο και ο ρυθμό τη φωνή του που το. Μάλιστα. Ήταν χαλαρό πολύ, δηλαδή. Μπε και άνοιξε την εκπομπή να πήγαινε. Πήγαινε λίγο, ρε παιδί μου, έτσι. Μπες χαλαρά. Μπε και άνοιξε και θα έρθω εγώ να βρω το χρονικό σημείο προ το τέλο. Έχω ένα γνωστό μου που μιλάει έτσι από το ζωστοχώρι και είναι Αριανό. Έχω ένα γνωστό μου που είναι από το ζωστοχώρι, Αριανό. Μπε το άλλα πάντα. Και μιλάει έτσι, ρε παιδί μου, λίγο πιο αλέγκρα τέλο πάντων. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε αρκετά. Φυσικά, όπω καταλαβαίνετε, το θέμα τελικού του κυπέλου είναι στο προσκήνιο αυτό το καραγιοζηλίκι το οποίο συμβαίνει εκεί. Το ατελείο το καραγκιουζιλίκι πραγματικά. Νομίζω δεν ήταν τέτοια η εποχή και η αντιπαλότητα των ομάδων τέλος πάντων μετά πόσα γίνανε πέρσι. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση αν οι δύο ομάδες μετά και από αυτά που γίνανε και σήμερα με τις προσκλήσεις, όχι τις 120, όχι τις 70, όχι τις 80, όχι τις 50, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν και οι δύο ομάδες λέγανε ότι παιδιά παίξτε μόνο στο τελικό, εμείς δεν κατεβαίνουμε. Αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Θα τα πούμε και για αυτό το σκηνικό, αυτή την αστειότητα που έχει να κάνει με τον τελικό κυπελό. Τον έχει στο φιλό. Βάλτο. Για παίξε λίγο μπάλα. Γεια σας. Παρακαλώ. Εσείς ποιος είστε? Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ακούω όλους τους φίλους που παίρνουν τηλέφωνο και καταστρώνουμε τα πλάνα για την επόμενη αγωνιστική χρονιά πριν κατελειώσει. Αγωνιστική είναι. Τελείωσε. Ναι, χθες στην ουσία. Έλαβε τέλος η θεμελιωτική. Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται. Υπάρχει δηλαδή είναι διάθεση να μιλήσουμε για πράγματα, αλλά... Αυτό... Ναι ρε, φίλε, έχουμε κατεβάσει και καμιά 3-5 λάκια, πώς θα γίνει. Δεν βάζει Δευτέρα. Βγαίνει γλώσσα, δεν πηγαίνει ευθεία. Τότε που είχε βγει το πασίγνωστο εκείνο παιχνίδι. Πασίγνωστο, ας πούμε, το πασίγνωστο δεν το λέσαμε. Πασίγνωστο. Το οποίο... Το έπαιζες εσύ. Ορίστε. Μην το χαλάθρωει του λόγου του ανθρώπου. Ο Χρύσανθε, αν πιστεύεις, έχω ακόμη το πρώτο που είχε βγει το 95-96, γιατί τότε... Φουτμπολ μάνατζερ. Μπορεί να έχει κάνει από αυτό, δεν έγινε τίποτα άλλο. Μόνο από αυτό. Και έχω το πρώτο που έχει βγει. Μάλιστα. Εντάξει, μέχρι και τα επόμενα, ας πούμε. Ωραία. Το πρώτο μέχρι το επόμενο. Λοιπόν, ώρες ατελείωτες, νύχτες. Φαίνεται. 100%. Λοιπόν... Πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία. Έχω να πω το εξής. Λοιπόν, εχθές με το που άρχισε το... Έτσι γίνεται σήμερα. Βασικά... και προς το τέλος του πρώτου χρόνου έγινε το εξής. Ο Παντελίδης μου απέδειξε εμένα ότι σαν προπονητής, ας πούμε, έχει κόμπλεξ. Αυτό που λένε πολύ διόραση. Διόραση, ναι, φίλε. Ορίστε. Διόραση. Είναι διορατικός δηλαδή. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Είναι διορατικός, αλλά αυτό που λέγεται διόραση. Διόραση, ναι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, διορατικότητα. Διόραση. Και γιατί το λέω αυτό. Mm. Βλέπει ότι η ομάδα παρουσιάζει ένα πρόβλημα από την... όπως θα μείνετε από την αριστερή της μεριά, από εκεί που δέχεται το πέναλτι. Το βλέπει όμως ο Μάτσεφλ το παιχνίδι. Που γίνεται το πέναλτι και... Το γκολ. Από τη δεξιά της πλευρά ήταν εκεί. Και εσύ, ναι, και από εκεί που βγαίνει το γκολ, λοιπόν, και κάνει μια τρομερή τριπλή κίνηση. Τριπλή. Αν έχει διόραση. Μου βάζει μέσα το σόζα από εκείνη τη μεριά, τον λέει, κοίταξε να δεις, μπαίνεις, αλλά δεν ανεβαίνεις. Το και το. Μένεις εκεί. Δεν μπορεί να ανέβει έτσι καλώς. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να ανέβει. Τώρα μπορεί να ήταν άλλος προπονητής και να σε έλεγε, ξέρω, κάνει
διαγώνια κάλυψη στα χαφ, ξέρω. Διαγώνια κάλυψη. Μία κίνηση είναι αυτή. Έλα ρε μάνε. Λοιπόν, η άλλη κίνηση είναι η εξής. Η άλλη κίνηση είναι το ότι Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες, μπράβο. Λοιπόν, ο Μαρτίνες έρχεται λίγο και τραβιέται, να πούμε, προς τη μεριά του που έπαιζε πριν ο Ματέο Γκαρσία. Ναι. Εντάξει. Και η τρίτη ποια είναι. Η μακρύ τελική σύνολο, θα θέλει ο... Μπερδέθηκα. Μπερδέψω τώρα. Δεν πειράζει, με τις δύο η διορατικότητα αρκεί. Διόραση παρακαλώ, το λέμε σωστά. Ο Τόνσο, αλλά βάλε τον επίλογο. Ο Τόνσο μπήκε μετά, ναι. Για πες το όμως, ολοκλήρωση. Και... Ολοκλήρωση σκέψου. Με έτσι έγινε το 7-2. Ναι. Λοιπόν, τώρα, φτάνουμε σε ένα σημείο... Έχει πολύ ακόμα τοποθέτηση. ...το οποίο λέμε... Αρχίζουμε το όχι, εγώ θα πάρω δύο διαρκείας. Γιατί τα έχουμε ξανακούσει αυτά, μα θυμάσαι, επί Προέδρου Λάμπρου Σκόρδα. Ναι. Σκόρδα, λοιπόν, Αλάνη, Άναψε του Μάνη, ναι. Ναι, μπράβο, έτσι. Τα Λαμπραντόρ, δηλαδή. Βάσε τόση και διάφορα τέτοια. Αυτά όλα είναι καλά, όλα είναι ωραία, αλλά το θέμα είναι... να μπει ο καθένας, που λένε, εκεί που το αρμόζει, εκεί που το αξίζει και εκεί που οφείλει να έχει τη συγκεκριμένη θέση μέσα στην ομάδα και να εκτελεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γιατί έχω ένα. Μην τον κόβεις τον άνθρωπο, ρε φίλε, πάνω. Λοιπόν, να σου πω λόγω, γιατί ήταν μια πολύ ωραία μεστή τοποθέτηση. Έτσι, ποδοσφαιρική. Δεν ήταν ποδοσφαιρική. Ναι, με λίγο αργό τέμπο. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, η ουσία της κουβέντας πια είναι. Πρώτον, ο άνθρωπος δεν είχε πιο πρόβλημα, αλλιώς δεν το κάναμε πια. Δεν το βάζαμε πάλι να παίξει. Απλά γιατί τον άκουγες ότι είχε μια ροή λόγου. Είπε πασίγνωστη, είπε διόραση. Ναι. Είπε... Αλλά δεν έβαζε Δευτέρα. Εκεί ήταν το βασικό του πρόβλημα. Τι τον έκανε, ρε φίλε, ο Θεός με τον άνθρωπο τώρα. Ήτανε δεν τα εξηγούσε πάντως. Ήταν με την πρώτη στη βοηθητική στην εθνική οδό, ρε φίλε. Έβγαλε όμως άκρη με αυτά που ήθελε να πει. Λίγο στο τέλος το χάσαμε. Αλλά εντάξει, τι έκανε τώρα. Είχε μια σαφή αγωνιστική, τέλος πάντων, άποψη. Όχι, είχε μια σαφή άποψη περί του αγωνιστικού. Κατάλαβες. Και επειδή ο άνθρωπος παίζει μάντζερ από το 1995, όπως είπε, και φαίνεται, το πρώτο που είχε. Φαίνεται, Γιώργο. Το νιώθει, ρε φίλε, το άθλημα. Απολαυστικός. Πάρα πολύ καλό. Οι τοποθετήσεις του ποδοσφαιρικά ήταν. Νομίζω και ένα δείγμα της ποιότητας των ακροατών της εκπομπής του Χρήστου Τσαλτίδη και του Νικού Παπαδόπουλου. Παρακαλώ. Οι τοποθετήσεις του ποδοσφαιρικά δεν ήταν λάθος. Αυτό λέω, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό λέω. Αλλά ήταν, ρε παιδί μου, είχε κολλήσει ο Λευγές στην πρώτη. Δεν έμπαινε. Δευτέρα δεν έμπαινε με τίποτα. Τι να κάνουμε. Να πάρουμε λίγο μπρος να ρολάρουμε. Δεν πειράζει, εντάξει. Έγινε επικοδομητική συζήτηση. Όμως, ανταλλαγή απόψεων. Καταναλώνεις ραδιοφωνικό χρόνο. Δύο τέτοιους να έχουμε βγάλει εκπομπή. Δεν είναι. Εσύ την έχεις βγάλει, Άλεξ, ότι έχουν βγάλει. Που ακούνε. Λίγο εκεί, εντάξει, ο άλλος ανάλογα με την υπομονή που έχεις, Νίκο μου, και πώς την διαχειρίζεσαι. Ναι. Μάλιστα. Το 1-0 παραμένει στο Άνφιλντ. Ροντέο είναι το μάτι, είναι η αλήθεια. Εντάξει, γιατί... 26 λεπτά, πάλι μια καλή φάση για τη Λίβερπουλ πριν. Δεν πρέπει να δω ποιος θα κάνει το σουτ. Νομίζω ο Μίλνερ, μπορεί και να μην είναι αυτός όμως. Μιλάμε για Μίλνερ. Και απέκρουσε ο. Πώς θα λέγατε εσείς στην Μπαρσελόνα, τον Τεχέα έρχεται και έχω κολλήσει. Ο Τερστέγγεν. Τερστέγγεν, έτσι, μπράβο. Yeah. 1-0 το μάτς εκεί, αλλά πραγματικά θα μπορούσε εύκολα να είναι, ξέρω εγώ, 2-2, 3-2, 2-1. Σίγουρα θα μπορούσαν να έχουν μπει και άλλα γκολ σε 27 λεπτά αγώνα. Στο όμορφο Anfield. Με πολύ ωραία ατμόσφαιρα από τη. Βεβαίως. Γκρι παλτό βλέπω, Βαλβέρδε. Ναι. Ενδιαφέρουσα στελιστική τοποθέτηση. Αλλά με λευκό πουκάμισο, όχι. Δεν... Γιατί ωραίο είναι. Δεν μου κάνει τόσο καλό. Πλήμα, ήταν. Εντάξει, okay. Καλό ήταν. Ο Τσιγκούρι. Πιστεύεις ότι η Λίβερπουλ μπορεί να κάνει έναν τρόπο στο τέλος, Νίκο, και να σηκώσει κάτι. Όχι. Όχι, Όχι. Θα μπορούσα να πω ότι θα σηκώσει, αλλά στον αέρα νομίζω ότι δεν. Όχι. Μοιράζω τη σκέψη σου. Δεν είναι... Βασίλη, ξέρεις τι σκέφτομαι. Μήπως να βάζαμε το χαλί από πίσω. Ένα, δηλαδή το πας, μας βάζεις βίντεο. Άρχισε να ρωτάς για τον γκολ. Καπάκι, δηλαδή. Κουράστηκε και πιο νερό. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Αφιδατώθηκε. Όλα και όλα. Λοιπόν. Δηλαδή και τον Άρη δεν έχει τελειώσει, Νίκο Παπαδόπουλο, από τώρα. Ναι, διακοπές είναι όλοι δηλαδή τώρα. Παρασκευή τελευταία προπόνηση. Ναι. Την Πέμπτη θα κάνουν ένα barbecue στο Ρίσιο. Θέλω να μου πεις. Αν το γνωρίζεις, ποιος παίκτης του Άρη, ναι,
έχει στο κινητό του αποθηκευμένη επαφή τον πρόεδρο, Κάρι Προεδράρα. Μπορεί και Προεδράρα Κάρι, δεν είμαι σίγουρος. Κάρι Προεδράρα. Ή Κάρι Προεδράρα ή Προεδράρα Κάρι. Είναι τσεκαρισμένο ότι υπάρχει παίκτης που τον έχει αποθηκευμένο 100%. Έτσι. 100%. Εσύ τον ξέρεις. Αν είναι φίλος μου. Όχι, δεν τον ξέρω. Αν τον ξέρεις σαν όνομα. Τον παίκτη. Ναι. Ναι. Παίκτης του Άρη. Τωρινός. Καλά, τωρινός θα ήταν. Κάρι Προεδράρα. Ξένος δεν είναι. Μπορεί και Προεδράρα Κάρι. Ξένος δεν είναι. Ή ο Σιώπης είναι. Το βρήκες με τη μία. Ναι, ήμουν σίγουρος θα ήταν ο Σιώπης. Το βρήκες με τη μία. Ήμουν σίγουρος θα ήταν ο Σιώπης. Δεν ποιος το είπε. Φίλε, να σου πω κάτι. Ο καλός ρεπόρτερ θα μαθαίνει όλα. Δεν έχει σημασία αν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ της ομάδας, που συνήθως δεν τα ξέρει όλα. Ναι. Ωραία. Σιώπης, Σιώπης. Έχει να κάνει με άλλες ομάδες. Σιώπης, είμαι. Επειδή ξέρω τον Σιώπη, ήμουν σίγουρος ότι ήταν αυτός. Η μοναδική μου, το μοναδικό μου ερωτηματικό είναι Κάρι Προεδράρα ή Προεδράρα Κάρι. Βλέπετε όμως ο έμπειρος ο ρεπόρτερ πώς πήγε το μυαλό του κατευθείαν, γνωρίζοντας πράγματα. Ο Σιώπης είναι. Ο Σιώπης είναι Σιώπης. Αλλά έχουν μια καλή προσωπική σχέση οι δύο άνδρες. Ο Τρακάρης είναι την Παρσελόνα και οι δύο. Α, το σταμάτησε. Εντάξει, κοιτά, ο Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνήθως είναι κοντός ποδοσφαιριστές. Και ο Σιώπης είναι και τρελός. Με ωραίο τρόπο όμως είναι ο Σιώπης τρελός, ρε παιδί μου. Αυτό. Έχει ωραία τρέλα. Και είναι και καλό παιδί. Άμα είναι καλό παιδί, Νίκο, τι θα το κάνουμε. Παστούλα. Έτσι, μπράβο. Όχι, εντάξει. Όχι, δεν είναι τέτοιο καλό παιδί. Καλά, δεν πω την καλή τη. Για τον Θεό. Okay. Γεια σου, Μανώλη. Τον γκολ που έβαλε. Ναι. Στο. Καλά, στο το Άρης Ξάνθη. Και η Παρανόλη. 7-2. Ναι. Ανοίξαν οι ουρανοί. Είναι το πρώτο του στην καριέρα του. Άντε ρε. Ever. Δεν είχε βάλει ποτέ τον Παναγιώτο κανένα γκολ. Μετά από 168 παιχνίδια. Σόπα ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Άρα θα λέγαμε είναι χάφ που βγαίνει στον γκολ λίγο πρώτο. Box to box. Οκ. Εντάξει. Το κοστάρω πολύ μ' αρέσει. Το κυνηγούσε σαν τρελό. Τέτοιοι παίξει αλήθεια είναι ότι αρχίζουν να χάνονται. Ξέρετε, παιδί μου, τύπου Βιτόλο, αμυντική χάφ. Που ουσιαστικά. Οκ, okay, δηλαδή με την μπάλα στα πόδια δεν κάνουμε και πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά κόβουμε, τρέχουμε παντού. Γιατί να το καλοσκεφτείτε, να πει το Σιώπη, ποιος άλλος είναι έτσι στην Ελλάδα που να κάνει αμυγός αυτό το πράγμα. Κανένας. Δεν υπάρχει νομίζω ένας ποδοσφαιριστής που να το κάνει καλύτερα από αυτόν. Όχι, δεν σου λέω να το κάνει καλύτερα ή όχι, σου λέω να το κάνει γενικά. Που να είναι δηλαδή αμυντικό χαφ 6, παλιό, κλασικό. Κόβο, κόφτης, πώς το λένε. Και ο Σιώπης έχει ένα σπάνιο χαρακτηριστικό για Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί ο ξένος το έχει, νομίζω, στην πλειοψηφία του. Ο Σιώπης έχει αυτοκριτική. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα ο Σιώπης δεν είναι καλός σε ένα παιχνίδι, δεν θα σου πει εντάξει, τρέχω. Mm-hmm. Θα σου πει τρέχω και τι να γίνει. Έγινε τίποτα, έτρεχα μόνο, δεν έκανα τίποτα άλλο. Είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Και είναι και τρελός, εντάξει, οκ. Okay. Και είχε πει δηλώσει πέρυσι τον Οκτώβριο, που είχε μιλήσει στο Λαμπαουτάρη και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο είχε μιλήσει. Οπα. Ένα παιδάκι εκεί πέρα. Το θυμάμαι, ναι. Ναι, είχε πει ρε παιδί μου σε ερώτηση που του είχε γίνει από τον συνάδελφο. Λέει ότι τι θα κάνει άμα μα κοράζει με τον Άρη. Είχε πει ότι μπορεί να πηδήξουμε στην Κίλκιντα. Το είχε πει. Ον κάμερα. Συγκεκριμένο αγώνα ή όχι, γενικά. Όχι, γενικά, γενικά, γενικά. Ότι τι θα κάνει στο πρώτο σου γκολ. Γιατί δεν έχει βάλει γκολ ο άνθρωπο το 13 που παίζει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν έχει δει την μπάλα από τα πόδια να πηγαίνει στα δίχτυα. Αχα. Είχε αυτό τον καημό και είχε καλές ευκαιρίες στα προηγούμενα μάτια για να βάλει ένα. Σε ποιο ήταν με τον Απόλλωνα Σμύρνης νομίζω, που είχε χάσει ένα μαλλί μέσα στην περιοχή και πέφτει κάτω και αρχίζει να χτυπιέται. Να βαράει τα χέρια του με μανία πάνω στον χώρο του. Δεν το έκατσε το πρώτο πέναλτι για και το έκατσε το δεύτερο. Εντάξει, μα το έκανε και το δεύτερο. Okay. Okay. Εντάξει. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, Νίκο Παπαδόπουλε. Να πάμε, κανένα και το έχει και δουλειά. Η Λίβερπουλ προηγείται 1-0 στο 32. Ναι. Είμαστε πια. Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να βάλει δεύτερο γκολ άμεσα για να μπορεί να διεκδικήσει κάτι, αλλά οκ, okay, θα δούμε. Δεν θα βάλει, ρε. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, γιατί ρε φιλέ. Έχετε φαγωθεί γιατί? Να βάλει. Να βάλει, ρε φιλέ, να έχει ενδιαφέρον να η ρεβάνσε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Μπάλαντερ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Anfield με μια-δύο πολύ καλές ευκαιρίες για την Μπαρτσελόνα για να ισοφαρίσει. 1-0 το σκορ εκεί από το ξεκίνημα, αλλά. Μέσα στο 53, ακόμα αρκετό δρόμο. Νομίζω ότι αν η Μπαρτσελόνα βάλει ένα γκολ, τελειώνει το παραμύθι, αλλά δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Παρά τις πολλές ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει, και έτσι η Λίβερπουλ, αν καταφέρει να βάλει ένα δεύτερο, είναι μέσα στο παιχνίδι για το θαύμα. Δεύτερος ημιτελικός,
Μπαρσελόνα έχει μεγάλο προβάδισμα για, για την πρόκρισή της στον τελικό του Champions League. Προβάδισμα έχει και ο Άγιαξ, όχι τόσο μεγάλο θα πω εγώ. Καθώς είχε κερδίσει 0-1 στο πρώτο παιχνίδι στο Λονδίνο, αύριο η Ρεβάνς με το Τότεναμ. Και να το 2-0 για τη Λίβερπουλ την ώρα που το συζητάμε, με το Βαϊνάλντου στο 54. Γίνεται το 2-0. Γίνονται τα παιδιά στο Άνφιλ τώρα. 2-0 λοιπόν, σέντερ από δεξιά, δεν πρόλαβα να δω ποιος την έκανε. Ήρθε ο Βαϊνάλντουμ στην κίνηση, σούταρε δυνατά, δεν κατάφερε να αποκρούσει ο Τερ Στέγκεν, παρότι βρήκε την μπάλα και έκανε το 2-0. Και τώρα που μιλάμε, αρχίζει να αγχώνεται λίγο η Μπαρτσελόνα, εκτός και αν καταφέρει να σκοράρει και να τελειώσει το θέμα πρόκριση. Έκλεψε ψηλά ο μέσος Λίβρου, πολύ ωραίο το γύρισμα, κόντραρε κιόλας. Και ήρθε ο Βαϊνάλντουμ στην κίνηση και έκανε το 2-0, γιατί μεγάλες ομάδες δεν παραδίνονται. Νίκο Παπαδόπουλο, μεγάλες ομάδες είναι εκεί και δίνουν τη μάχη τους ως το τέλος για να πάρουν την πρόκριση. 2-0 λοιπόν. Βαϊνάλντουμ στο 54. Δεν τα βάζει η Μπαρτσελόνα, τα βάζει η Λίβερπουλ και έτσι ακόμα το θέμα πρόκριση παίζεται στο Άνφιλντ. Το ξανακάνει η Λίβερπουλ. Σε τελικό βέβαια. Όχι ναι. Σε ημιτελικό. Ναι. Σε ένα γκολ τη λείπει τώρα. Σε εκείνο το μαζί με ο Τερ Στέγκεν. Όσο εδώ το βάζει, παίζει την υπόθεση. Για να μην λίγο μπίλη, σε παρακαλώ. Και είμαστε στο 55, είχε ακόμα ψωμί το μάτς. Ναι, βεβαίως. Τα λέγανε οι πεταράδες, φίλε. Σήμερα στο Drone Bet. Τα λέγανε. Το έπαιξες? Όχι. Τι να σε κάνω. Θυμάσαι όλες. Δεν επένδυσες τα λεφτά σου εδώ πέρα να μας λες ότι το περιμένω αυτό έτσι, εκείνο. Πάνω σωστά έχει μια ταινία, εντάξει, ψηλό τη σειρά, α πούμε, με καράτε κλπ. Α, παίζει και ένα ρίγκο, μάλιστα. Και μου έλεγε ένα φίλο τη προάλλε. Συνεφίλ. Συνεφίλ, λάτρης των σειρών, κουλουπού, okay. Για το Cobra Kai. Ορίστε, μελάτο. Το Cobra Kai. Ναι. Ο Βασίλης που είναι πιο παλιός από εμάς σίγουρα θα μπει στο mood, αλλά και εμείς τα έχουμε δει. Είναι μια 3-0 η Liverpool στο 56. Ενδιαφέρον project. Πάλι με ο Βαϊνάλντουμ. Βαϊνάλντουμ. Κεφαλιά. Τώρα ο Χρήστος Τρακόπουλος δεν έχει... Δύο φορές λέω εγώ. Δύο. Δεν ο έχει... δικός μας Χρήστος Τυρακόπουλος εδώ και ο Όργος, ναι. Πέντε. Ναι, δεν έχει εξπερματώσει, θα λέγαμε. Εύκολα. Ναι, δεν θα εύκολα. Έχει. Ναι, δηλαδή... Πω πω, φίλε, τι γίνεται. Μάλιστα. Σέντρα από αριστερά. Σουάρες κοιτάει, απορριμμένος, σαν να λέει, τι γίνεται. Κεφαλιά του Βαϊνάλντουμ, ρε φίλε, φοβερά πράγματα. 3-0 η Λίβερπουλ. Μέσα σε δύο λεπτά το... Τώρα που μιλάμε, αν τελείωνε το παιχνίδι, παράταση. Παράταση. Ναι. Σέντρα από αριστερά. Αμορά ένα πολύ ωραίο ο Πικέ, νομίζω. Σέντρα του Σακύρη. Ναι. Και πολύ ωραία κεφαλιά του Βαϊνάλντουμ που σκόθηκε μόνος του. Η άμυνα είναι λίγο... Πολύ ωραία κεφαλιά. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ματσάρα στον Άφιλ, λοιπόν. Τι λέω. Δεν το τζιγκούρι. Ρε τζιγκούρι. Μάλιστα. Συνεχίζοντας, λοιπόν. Το Cobra Kai. Το Cobra Kai είναι συνέχεια των Karate Kid. Α, μάλιστα. Και παίζει ο Ντάνιελ Σαν, που έχει μεγαλώσει βέβαια τώρα, και εκείνος ο Ξανθομπάμπουρας, που τον είχε αντίπαλο στις πρώτες ταινίες. Ναι, ναι, πρόσεξε και παίζει. Εκείνος και αυτός... που έφαγε το ελικόπτερο. Ναι, εκείνος που έφαγε το τέτοιο, ναι. Και παίζει... Πώς το λέγανε, ελικόπτερο το λέγανε. Γερανό. Γερανό, ναι. Τι γερανό, ελικόπτερο, το ίδιο. Ναι, το ίδιο, ναι. 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 Και παίζει Βασίλη και αυτός που ήταν ο δάσκαλος του Ξανθομπάμπουρα. Εκείνο το σύχαμα, ναι. Cobra Kai. Και οι κριτικές είναι πολύ καλές που μπήκα και ψάχτηκα λίγο και το διάβασα. Κάτσε ρε φίλε, αυτή η ταινία έχει παιχτεί ή είναι να παιχτεί? Δεν ξέρω, είναι σειρά. Α, σειρά κιόλας. Είναι σειρά, είναι σειρά. Νομίζω είναι η δεύτερη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Τι λέει ρε φίλε. Και οι ψαγμένοι λένε ότι αξίζει να ασχοληθεί, λέει, κάποιος που έβλεπε κιόλας τα Karate Kid. Και είναι, λέει, μια καλή συνέχεια. Να σου πω την αλήθεια, μόνο το ένα Karate Kid έχω δει. Λάθος. Το πολύ mainstream, μετά δεν τα έχω δει. Μετά βέβαια μια γκόμενα. Ναι, πώς. Αχ, μωρέ, τώρα μου διαφέρει το όνομά της. Τρία Karate Kid έχουν παιχτεί, τέσσερα. Ήτανε και ένα τώρα δεν βγήκε. Τρία με τον Ντάνιελ Σαν ήταν. Σαν, ένα με την Κόμενα. Και ένα που βγήκε πριν κάτι, καλά, δύο-τρία χρόνια. Και με τον Τζάκι Τσάν και το γιο του Γουίλ Σμιθ. Ναι. Μιλάμε για τέκα Λίβερπουλ. Όχι, εντάξει. Κατηφόρα, πραγματικά κατηφόρα. Μάζεψε ο Τερ Στέγκεν. Βέβαια ένα γκολ θέλει ακόμα με Μπαρτσελόνα, αλλά έτσι όπως τη βλέπω. Αφού δεν το βάλε. Πήρε, φίλε, και ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα με δύο πολύ καλές φάσεις. Πάλι τέτοια χαμένο. Και μία ακόμα φάση για να το κάνει ένα-ένα και πάρ' τα δύο γκολ τώρα και τρέχα. Run, Forest. Τι να κάνουμε. Run.
Λοιπόν, έχω και εικόνα για αυτό που είπες πριν. Πάμε στο διάλειμμα. Για ποιο? Για την εθιμοτυπική επίσκεψη στο σπίτι του Αναστόπουλου. Ναι. Έχουν πάει και λίγοι, Νίκο, από ό,τι βλέπω. Ε. Πολλά μηχανάκια βλέπω, Νίκο. Πάντα, γιατί πηγαίνουν πάντα με τα μηχανάκια, δηλαδή. Ναι. Ένας με αυτοκίνητο δεν μπορεί να πάει. Αλλά με το μηχανάκι διαφεύγεις πιο εύκολα από το αποδεχόμενες. Νομίζω ότι όποιες ελπίδες μου για να ξεπαιδεύσουμε την άλλη Τετάρτη βλέπω να χάνονται. Λοιπόν, για να μιλήσουμε, λοιπόν, για να μιλήσουμε απλά, εντάξει, και να μην κρυβόμαστε πίσω τις λέξεις ή εναλλεκτικό παιχνίδισμα, θα έλεγα. Ο Νίκος θέλει να πάει διακοπές. Βοηθήστε τον Νίκο. Θα σου πω κάτι, το τυπικά έχω πάει. Ναι, γιατί δεν έχει να. Ουσιαστικά έχει πάει το τυπικό απομένει. Σωστά, ναι. Ναι. Σωστά. Το τυπικό είναι που απομένει τη υπόθεση, ω ο συνάδελφο, να μπει σε mood καλοκαιρινό. Ο συνδυασμό μου λέει ότι αύριο έχει ένα παιχνίδι τελευταία αγωνιστική. Ναι. Ο Πάοκ βγαίνει πέμπτο γιατί χάνει το Περιστέρι. και παίζει είτε με το Περιστέρι με τον Προμηθέα μειον έκτη μέτρα. Ναι. Γιατί το μπάσκετ, να ξέρετε. Επίσης, προφανώς και ο Πάοκ, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλει να κατέβει δύο φορές στην Πάτρα, ούτε δύο φορές στην Αθήνα. Το οποίο μπορεί και να κερδίσει την Πάτρα ή στην Αθήνα το Περιστέρι και να κερδίσει το Παραδάκι. Ναι. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, δεν συγκεντρώνει και τόσες πιθανότητες. Το μπάσκετ ρεπορταζιακά, να ξέρετε. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ ξεκινάει ρεπορταζιακά μέσα τέλη Ιούλη και μετά. Καλά τα λέω. Ναι, απλά αυτό το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις περισσότερο είναι το εξής. Είναι ότι το μπάσκετ έχει πολλά παιχνίδια και μέσα σεζόν είναι, η σεζόν του είναι πάρα πολύ απαιτητική. Ειδικά για ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Ναι, okay. Γιατί έχει παιχνίδια διαρκώς ανά τρεις μέρες. Διαρκώς όμως. Ξεκινάει τον Οκτώβριο, ναι, και πάει τουλάχιστον μέχρι Ιανουάριο. Αλλά κάνετε Δεκέμβριο, και μια διακοπή ένα μήνα. Εντάξει, φίλε, γιατί συγγνώμη, διακοπές δεν κάνεις αυτές και λίγο. Ένα μήνα καθόσασταν, ρε. Κάτσε τώρα το Φλεβάρι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Με το, με το δίχαλο να πούμε τώρα. Αυτοί που βγάζουν το πρόγραμμα κάνουν ένα μήνα για να παιχτεί η επόμενη αγωνιστική. Εγώ φταίω. Αυτό σου λέω. Τι τους κάνω εγώ. Μια τα παράθυρα της Εθνικής. Μια παίζει η ΑΕΚ παγκόσμιο. Τα παράθυρα φέτος εμφανίστηκαν. Ναι, μια παίζει η ΑΕΚ παγκόσμιο. Μια έχει Ευρωλίγκα. Κάτσε, ρε Νίκο. Τα παράθυρα φέτος εμφανίστηκαν. Εντάξει. Ήταν κάτι που το είχαμε μέχρι τώρα. Ξέρω εγώ δηλαδή. Να κάνω, ρε φίλε. Εσύ του χρόνου, λέμε τώρα. Ναι. Αν περάσει ο ομίλος και έχει παιχνίδι για τρεις ημέρες, κάπου τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα έχει σβήσει, να ξέρει. Θα είσαι έτσι. Αλλά θέλω διακοπές, θα το Χριστούγεννα. Να το ξέρεις. Εγώ κάπου εκεί προς το Πάσχα. Όχι, όχι προς το Πάσχα. Κάπου εκεί Φεβρουάριο-Μάρτιο αρχίζω και δεν μπορώ άλλο. Ας περάσω στου ομίλου. Ωραία. Και αρχίζω να περιμένω να τελειώσει η σεζόν γιατί όντως είναι πολύ απαιτητική. Ας περάσω στου ομίλου. Ναι. Α, δούμε. Μάλιστα. Κατάλαβες. Κατάλαβα, συνάδελφε. Κατάλαβα. Κατάλαβα τι θες να πεις. Τι είπες. Αυτό με το οποίο παίζω εδώ πέρα μου φεύγει όλη την ώρα. Το έλασμα. Έχει πει στον αέρα ο Νίκος ότι αυτό με το οποίο παίζω μου φεύγει όλη την ώρα. Ωραία, φίλε. Το έλασμα είπα. Το έλασμα. Αυτό με το οποίο παίζω μου φεύγει όλη την ώρα. Καλησπέρα, μου Γιάννης Παραπονιάρης. Καλησπέρα, θα τον ακούσουμε αύριο τον Γιάννη. Σωστά. Καλησπέρα, τον Αλεξάνδρα. Σωστά, σωστά. Άρης Ρέθιμνα αύριο, 5.30 ώρα. Τελευταίο παιχνίδι. Σωστό. Στο Ρέθιμνα άραγε να έχουν κάνει εποχή. Ποιος ξέρει. Σωστό. Πρέπει να είναι από τις ομάδες, από τις λίγες που δεν έχει γίνει εποχή μέχρι τώρα. Ο Μπαλόμπας θα είναι εδώ αύριο. Βασίλη, ο Μπαλόμπας θα είναι εδώ αύριο. Θα είναι, γιατί κάτι τον θέλω. Κύριε Χρύσανθε. Τι έγινε σήμερα στο Πανιόνιο Σχολαρκός, μίλα μας λίγο. Μαγείες, φίλε. Σε πολύ καλό απόγευμα και οι δύο ομάδες. Νομίζω τελείωσε κάτι 110 και τους Σχολαρκός. Έχουν γίνει μαγείες πριν το μάτι κάτι... Με 1-10, 1-0-5, κάτι όμορφο. Διάφορα και δύο το μεταξύ, έτσι. Μισή ώρα πριν το μάτσα ανακοινώνεται ότι δεν θα κάτσει ο Φραγκιά στον πάγκο του Πανιωνίου. Mm-hmm. Καθότι είχε ένα θέμα με την αρτηριακή του πίεση. Ναι. Που βγήκε προς τα έξω. Ναι. Δεν παίζουν δύο Αμερικανοί. Ναι. Ο Μπέρι και ο Χάρης. Και κάπου στο ημίχρονο που λες, πηγαίνει ο συνάδελφος να κάνει μια δήλωση στον Μπέρι και λέει: Ο Μπέρι είμαι απλήρωτος. Στην κάμερα μπροστά. Ωραία. Πανηγύρι. Οι Αμερικανοί δεν είναι Έλληνες, να ξέρετε. Άμα είναι, δεν. Ναι. Ωραία. Όλα καλά όμως, δεν γίνεται κάτι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ο Μπέρι είναι ο γιος του Ελαφιού. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ωραία. Και λέει, ότι εμείς δεν κατεβήκαμε γιατί είμαστε απλήρωτοι. Ωραία. Έχει γίνει πανηγύρι με τις θεσμικές πριν το ματς. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν αποδόσεις, κάτι τέτοια. Ωραία. Το ματς λίγοι με καμιά 200 πόντους να έχουν μπει. Είναι το καινούργιο. Η καινούργια μόδα είναι αυτή, να ξέρεις. Δεν έχει να κάνει με. Τι πάει. Over. Αύριο άρεσε και το Ρέθιμνο αδιάφορο. Καινούργια μόδα και οι δύο. Όχι, το Ρέθιμνο δεν πρέπει να είναι. Είναι. Έχει ελπίδες δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Βασιλικό και λίγοι που λε το σκηνικό κάπου εκεί. Έχει βάλει το χολαργό καμιά 110 πόντου, 112, κάτι τέτοια. Ωραία, πανίω 90. Το ρύθμινο είναι 10. Και όλα καλά. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχει ενδιαφέρον. Το περιπελικό που είναι έξω από το σπίτι του Αναστόπουλου, κάτι πολύ φυσιολογικό. Να φυλάσσεται αστυνομικά με περιπολικό διαιτητή ενός αγώνα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να διώξει 50 μηχανάκια που βλέπω εδώ ότι έχουν πάει. 50-60 διαβάζω. Έξω από το σπίτι του διαιτητή που είναι να σφυρίξει αύριο στο Ολυμπιακό Προμηθέας. Και όλα καλά. Όλα καλά. Δεν γίνεται τίποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Ωραία. Ένας ιδιοκτήτης μιας ομάδας κάνει ντου στη κλήρωση των διαιτητών και λέει ότι πρέπει να μπει αυτός και μπαίνει αυτός. Όλα καλά. Ωραία. Και μετά ξεκινάει όλο αυτό το γαϊτανάκι το οποίο είναι πρωτοφανές. Ένα γαϊτανάκι. Όλο αυτό το οποίο γίνεται με τον Ολυμπιακό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Αλλά θα ζήσουμε και με αυτό. Και αύριο έχει ένα παιχνίδι το οποίο κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Θα κατέβει ο Ολυμπιακός να παίξει. Αν δεν κατέβει, πέφτει. Δεν έχει ούτε νομικά τρίκ εδώ ούτε τίποτα. Αν δεν παίξει αύριο ο Ολυμπιακός να κατέβει με τον Προμηθέα, πέφτει. Ναι. Ωραία. Θα πάει ο Αναστόπουλος να σφυρίξει το παιχνίδι. Χθες ο πρόεδρος του ΣΑΚ και ο Βαγγέλης Γαλατζόπουλος έλεγε ότι θα δηλώσει κόλλημα. Δεν δήλωσε κόλλημα. Και τώρα το βράδυ γίνεται αυτό το πράγμα στο σπίτι του. Θα δηλώσει κόλλημα τελευταία στιγμή. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι αστεία, έτσι. Και επίσης, το πόσο όλοι γράφουν να μην πω πού τους θεσμούς και τις αρχές, έχει γίνει γνωστό από χθες προχθές ότι ο Αναστόπουλος φυλάσσεται από την αστυνομία στο σπίτι του. Πληκτικό. Διαιτητής, έτσι. Πληκτικό. Εντάξει, ο Αναστόπουλος τώρα δεν είναι και κανένα καλό παιδί. Ναι, οκ, okay, ρε παιδί μου. Σε κάθε περίπτωση όμως, έτσι, είναι διαιτητής μπάσκετ. Δεν είναι. Σου ποδοσφαίρο, θα μας φαινόταν λογικό. Ούτε έμπορο ναρκωτικών, ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος σφυρίζει αγώνες. Στο μπάσκετ είναι λίγο πρωτόγνωρο. Σφυρίζει αγώνες. Αλλά ο συνάδελφος εδώ, συγγνώμη, σε 18 χρόνια φωνάζει για τη διαιτησία στο μπάσκετ της Ελλάδας και λέει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ότι δεν την χάνει τη προβολή. Δεν υπάρχει αυτό που πρέπει. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται, σου λέω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μέχρι που τώρα πήγε η κουβέντα στους μεγάλους, γι' αυτό. Και πρόσεξε τώρα, έτσι. Ναι. Ο ένας ο μεγάλος που ορίζει την κατάσταση, η μισή είτε okay, ναι. Πληρώνονται από αυτόν, ναι. Και οι άλλοι μισή το φοβούνται. Και κανένας δεν λέει τίποτα. Καταλαβες. Γιατί όταν είσαι σε μέσο δικό του, τι θα πεις, πας μαζί του. Ναι. Όταν είσαι σε μέσο απέναντι όμως, πα λίγο λαλά, γιατί ξέρει τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να ξέρει μπροστά σου και περπατά, κατάλαβε. Ωραία. Μπορεί να μην θες αυτό, μπορεί να μην συνεργάτη. Μετά να βρεθεί με τις μετουμένα τα πόδια. Κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Και όλα καλά. Ο Ολυμπιακός λέει αυτό, ο Παναθηναϊκός λέει αυτό, ο ΕΣΑΚΕ λέει αυτό και όλα εντάξει. Κατάλαβε. Η ΚΕΔ, ξέρω εγώ, ναι. Η ΟΟΚ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ωραία. Και έχουμε αυτά τα σκηνικά. Και γράφεται λοιπόν από χθες, γίνεται γνωστό ότι ο Αναστόπουλος φυλάσσεται από την αστυνομία στο σπίτι του. Ο οποίος προφανώς ζει με την οικογένειά του και εκεί παιδάκι, αν υποθέσω. Ωραία. Δηλαδή το παιδάκι, ας πούμε, σήμερα, αυτή τη στιγμή είναι στο σπίτι του με τον μπαμπά του και τη μαμά του. Και από έξω γίνεται αυτό που γίνεται. Ωραίο. Ευχάριστο. Έτσι. Γράφεται λοιπόν αυτό το πράγμα χθες και σήμερα αυτοί οι οποίοι είναι πάντα υπεράνω νόμων και δεν τους πιάνει κανένας ποτέ, πάνε στο σπίτι και τα κάνουν ανω κάτω. Μπορεί να μπουν και μέσα στο σπίτι, δεν ξέρω. Ωραία. Αυτό γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι το σκηνικό που κυκλοφορεί. Και πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Και εγώ το ξαναλέω, γιατί έχει βγάλει πραγματικά μαλλιά η γλώσσα μου να το λέω, ότι αυτό που γίνεται με διαιτησία στο ελληνικό μπάσκετ, αν γινόταν στο ποδόσφαιρο, θα είχαμε αλλαγές υπουργών και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τα γινόταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη φασαρία. Αυτό που γίνεται τώρα είναι πολύ λίγο για να καταλάβουν όλοι το τι συμβαίνει. Έχω συνομιλία με άνθρωπο του μπάσκετ πριν ένα μήνα. Πριν ακόμα φύγει ο Χάτσαρ και ο Γκάρετ από τον ΠΑΟΚ. Που λέγαμε, δηλαδή η κουβέντα που γινόταν ήταν ότι όλα λογικά θα επεχθούν τελευταία γνωστική στο Περιστέρι και λέει τελευταία γνωστική στο Περιστέρι, τι τσαρούχα θα βάλουν. Και μπαίνει τσαρούχα. Αυτή ήταν η κουβέντα. Πριν ένα μήνα. Γιατί λέγαμε ότι δεν
φαινόταν τότε ότι ο Χάτζα και ο Γκάρεθ θα φύγουν. Δηλαδή ότι ο Πάοκ θα πάει πια σε μια τέτοια κατάσταση να μείνει με 8 παίχτες. Και λέγαμε ότι μάλλον βαθμολογικά το πράγμα έτσι όπως πάει θα κριθεί το τι θα είναι. Θα είναι τέταρτος, πέμπτος, τρίτος. Θα κριθεί τελευταία γνωστική στο Περιστέρι. Και μου λέει ο συνομιλητής μου τέλος πάντων, α, στο Περιστέρι θα είναι τσαρούχα διαιτητής, μην την ψάχνεις. Και βγαίνουν οι ορισμοί την Παρασκευή και είναι τσαρούχα. Εντάξει. Η τσαρούχα η οποία, για να καταλάβεις τώρα κατάσταση, στο πανελίδιο των Εφήβων που ήταν και ο Άρης. Στην Καβάλα. Μπράβο. Στο πανελίδιο λοιπόν σφυρίζουν ξένοι διαιτητές. Όχι φέτος, όχι μόνο φέτος, ναι. Τελευταία χρόνια. Ναι. Αλλά. Η μοναδική Ελληνίδα διαιτητής ήταν η τσαρούχα. Πού σφύριξε η Παπαδόπουλε τα δύο πρώτα παιχνίδια του Περιστερίου. Τι έκανε το Περιστέρι, κέρδισε. Τον Άρη και τον Προμηθέα. Δεν είναι. Είναι τρομερό το σκηνικό το οποίο υπάρχει. Επίσης αυτό που γίνεται και με τον Αστόπουλο δείχνει το πόσο έχει. Είναι εκτός. Μάλλον είναι αδύναμος ο Ολυμπιακός πλέον σε αυτό το κομμάτι και πόσο κομμάτι το κάνει ο Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι. Και επειδή γενικά στο μπάσκετ τα αντανακλαστικά των ανθρώπων που τρέχουν δεν είναι και τα γρηγορότερα. Γενικά στο μπάσκετ επικρατεί μια λογική ότι όταν γίνεται μια φασαρία να την αφήσουμε να γίνει και θα κοπάσει το πράγμα. Ναι, αλλά έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα με τον Ολυμπιακό πλέον δεν έχει να κοπάσει. Ο Ολυμπιακός είναι να πέσει στην Α2 ή να φύγει. Δεν είναι κάτι ότι έλα μωρέ, εντάξει, φωνάζει η διαιτησία, βγάζει μια ανακοίνωση, τελείωσε. Οι μισές και παραπάνω ομάδες έχουν εποχές από παίχτες. Σε κάποιες μάλιστα γίνονται αποχή και μετά βγάζουν οι ομάδες φωτογραφίες από τους παίχτες που ήταν στο γήπεδο για να πούν ότι έκαναν προπόνηση. Σε ομάδες που είναι υπεράνω υποψίας. Κρακ. Έτσι. Υπεράνω υποψίας. Ομάδες. Οπότε σήμερα στο Πανιόνιο Φαλαργός είχαμε σκορ NBA με παράταση. Πανιόνιος είναι πολύ καθαρή ομάδα. Δεν έκανε άμυνα. Καθαρή ομάδα Πανιόνιος. Όλη τη χρονιά, όχι τώρα. Θα πάμε στο break. Μετά το ξέσμα του συναδέλφου. Και μόλις γυρίσουμε θα. Να βάλουμε το τέταρτο γκολ για τη Λίβερπουλ να πονέσει ο Παπαδόπουλος. Δεν το βλέπω ασχολείται και τόσο πάντως. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό που λες. Θα μιλήσουμε και για. Περνάει δύσκολο τώρα, όντως. Θα περνάει πολύ δύσκολο. Θα μιλήσουμε και για τη δικαίωση του Νίκου με τους Celtics κόντρα στους Bucks. Τα είπαμε, ρε φίλε, ότι ο Γιάννης είναι να μπει σε τρελή κατάσταση να του ρημάξει. Τα είπαμε αυτά. Αυτά λέγαμε για τον Γιάνναρο. Αυτά λέγαμε για τον Γιάνναρο. Κόλο του. Το νέο Λεμπρόν. Αυτά λέγαμε, ρε φίλε. Ο Νίκος Μοσκοβίτης και ο Πολ Πίρς αισθάνονται άβολα στις τοποθεσίες. Πεχτάρα, τα λέγαμε. Ο άνθρωπος να μην δεν καταλαβαίνει από ένα 0 και 3. Θα του ρημάξει όλου, θα του ποδοπατήσει. Όπως και το κάνει. 4 παιχνίδια 60 βολές ο Γιάννης το κουμπάρα. 15 το παιχνίδι πάει. Λοιπόν, στοίχημα.gr μαζί μας. Καλύτερες αποδόσεις, μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών που υπάρχει στην αγορά. Στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Κόρνερ για την. Μετράει. Μετράει 4-0. Ωρε φίλε. Οριγκή. Ωρε φίλε, τι γίνεται. Το τζιγκούρι το βλέπω. Κάτσε λίγο να ξαναδούμε επανάληψη γιατί. Χτύπησε πολύ γρήγορα το corner. Corner δεν ήτανε. Ναι. Δεν είχε προλάβει να. Νομίζω ότι ο Άρνολντ έκανε Μπαρτσελόνα. Ότι φεύγει. Και μετά αυτό λίγο θέλω να δω. Κάτι τέτοιο έγινε. Κάτσε να δούμε. 4-0 στο 79. Φοβερά πράγματα. Που πάει για δεύτερη σερή παρουσία. Φοβερά πράγματα. Και να σου πω κάτι. Αν περάσει τώρα και δεν το πάρει θα είναι πολύ μεγάλο κρίμα ρε φίλε. Αν έχει καταφέρει να περάσει έτσι τον τελικό. Λοιπόν, φίλε, είδες τι έγινε. Καταπληκτικό. Ο Άρνολντ λοιπόν πάει πάνω από την μπάλα. Αλητία. Πάει πάνω από την μπάλα, κάνει ότι φεύγει. Κανονικά δεν πρέπει να μετρήσει. Γιατί δεν πρέπει να μετρήσει. Υπάρχει προσπίση στο κόρνερ, Νίκο. Γιατί ρε φίλε. Το έχεις ξαναδεί. Όχι. Έχεις ξαναπαίξει ρε. Κάς φίλος. Ρε. Έχεις ξαναπαίξει ρε. Ρε φίλε τώρα τι γίνεται αυτό μετράει. Κανονικά δεν πρέπει να μετρήσει. Κοίταξε, έχει ένα δίκιο τώρα αυτό που λέει ο Νίκος. Στο κόρνερ δεν έχει προσποίηση. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Η μπάλα δεν κουνήθηκε. Όχι. Για να πεις ότι την πήρε ο ίδιος. Όχι. Έκανε λοιπόν 5 βήματα και γύρισε και το χτύπησε. Όλα καλά. Ούτε βάρε, έχω ούτε τίποτα. 4-0, φίλε. Εντάξει, βέβαια η Μπαρσελόνα με ένα γκολ περνάει αυτή τη στιγμή και πάλι. Okay. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι στα όρια του κεφαλικού. Το Βαλβέρντε το βλέπω να χαιρετάει. Και έχω φίλο ο οποίος είναι στο Άνφιλντ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Φοβερά πράγματα. 4-0. Φοβερά πράγματα. Στο 81.
Λίβερπουλ Μπαρσελόνα. Τι λέτε ρε παιδιά. Τι λέτε ρε παιδιά. Δύο Όριγκοι έτσι. Δύο Όριγκοι και ο Βαϊνάλντουμ. Και χωρίς Σαλάχ και χωρίς Φιρμίνιο. Η Λίβερπουλ. Και τώρα να σου πω λίγο κάτι. Εντάξει, η Μπαρσελόνα από τη στιγμή που έφεγε το δεύτερο γκολ έχει. Πραγματικά είναι στα χαμένα. Αφού δεν έβαλε αυτά που πήγε να βάλει. Ακριβώς. Δέχεται καπάκι το τρίτο, τα χάνει εντελώς. Δέχεται τώρα το τέταρτο. Και τώρα δες ότι η Λίβερπουλ αμέσως πάει πίσω. Ναι. Έτσι και κάθεται και περιμένει. Και περιμένει ένα λάθος ακόμα. Πας και βάλει και πέμπτο. Μάλιστα. Λοιπόν. 4-0 στο 81. Πολύ πολύ μεγάλη ματσάρα στο Άμφιλ. Δεν σου λέω αυτό με τη Ρώμα πότε ήταν, ρε φίλε. Που το είπες πριν. Εκεί ήταν προημιτελικά, ε. Ναι. Όχι ημιτελικά. Λοιπόν, ο Μέση πάει να κάνει μια από τις γνωστές κινήσεις του, αλλά κόβεται. Πέρυσι, 4 Απριλίου του 18. Είχε κερδίσει στο πρώτο. Όχι, ήταν Μπαρσελόνα Ρώμα 4-1. Ναι. Και μετά χάσε 3-0. Και μετά χάσε 3-0. 3-0. Και το τρίτο έχει, πρέπει να έχει βάλει ο Μανολάς. Ή όχι. Το δεύτερο. Ρώμα. Ρώκα. Όχι. Μάλιστα. 3-0. Πού είναι. Ο Μπαρσελόνα 3-0 δεν μου το βγάζει. Club friendly. Α, να το πέρυσι. 10 Απριλίου 18. Ναι. Νίκο, Νίκο, πάει για πέμπτο Λίβερπουλ. Τάκι. Μπα όχι. Πήγε πολύ πλάγια η μπάλα. Αλλά δεν πειράζει, πας εκεί στη γωνία, κάθεσαι. Και περιμένεις. Και περιμένει, περιμένει. Η Ρώμη ποιον είχε αποκλειστεί πέρυσι στα ημιτελικά. Απ' τη Λίβερπουλ, α, μπράβο, ναι. Απ' τη Λίβερπουλ είχε αποκλειστεί. Και είχε περάσει το τελικό η Λίβερπουλ με την Ρεάλ που το χάσε. Μπακάρα που είναι αυτός. Σου αρέσει, Νίκο, ε. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία κομπίνα αυτό που έκανε στο κόρνερ. Δεν ξέρω αν το έχουν ξαναδουλέψει. Κομπίνα στο κόρνερ τώρα. Ναι, ρε φίλε. Του λέει μεγάλε, το φάουλ είναι εδώ. Άσε με, εγώ θα πάω προς τα πίσω και θα πάω χτυπήσω τώρα κατευθείαν. Φαντάζεσαι έτσι όπως κάνει ότι γίνεται αλλαγή. Ο Σακίρ τρώει το φαϊ του. Δεν τρώει το φαϊ του, ρε φίλε. Έτσι είναι αυτός μόνιμα. Είναι ντούκι, δηλαδή. Ναι. Μάθο. Και απλά επειδή είναι λίγο κοντούλη. Ναι. Βγαίνει έτσι το σουλούπι, τι να κάνουμε. Πάντως φαίνεται ότι ο Ελβετός δεν είναι από το πρόσωπο. Χωρίς να είναι ρατσιστικό. Τι εννοείς, Νίκο. Χωρίς να είναι ρατσιστικό. Τι εννοείς. Να σου πω κάτι. Όπως ο Έλληνας έχει μια χαρακτηριστική φάτσα. Ναι. Όλοι οι περισσότεροι λαοί. Κινέζος, α πούμε, για παράδειγμα. Καλά, εντάξει, εκείνος, οκ. Ναι. Οι περισσότεροι λαοί έχουν χαρακτηριστικές φάτσες. Ναι. Εντάξει, και ο Γάλλος έχει, και ο Αμερικάνος έχει, και ο Άγγλος κι αν έχει. Εντάξει, και ο Έλληνας έχει, και ο Αλβανός έχει. Mm-hmm. Φαίνεται λίγο δηλαδή. Ναι. Δεν είναι ρατσιστικό, ρατσιστικό. Ναι, αλλά εδώ ο Σακίρι Ρεφίλ είναι Ελβετός ο άνθρωπος. Ελβετός από τη Τσέτσια. Τι Ελβετό, τι Φλαμουτάρι. Τώρα εντάξει. Τι Ελμπαθάν. Υπερβολικός. Απ' έσω άρεσε με κανένα Φλαμουτάρι. Σα λέτε έλεγε. Καλά θα είναι. Καλά θα είναι, γιατί όχι. Νομίζω ότι όχι, δεν είναι Φλαμουτάρι. Βασικά από Αλβανία έχει, αλλά δεν ξέρω αν είναι Φλαμουτάρι. Εγώ παρακαλώ με Κυπριακή να πέσουμε σε κάποια φάση. Είναι το dream come true, δεν είναι. Να πάω στο. Να πάω καλυφθεί τώρα από το Αθηπί. Όπα. Το έχω όνειρο να το πω αυτό. Τι ρούφε ξέφυλε αυτό. Μέσα από το φακελάκι δικό το σου. Το πέ! Τι ήταν αυτό, Νίκο. Μήπως είναι αυτή η νέα μορφή νερού που τη δίνουν σε. Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Σε φούσκα και. Και αμέσως το φτύσε. Και σκάει στο στόμα σου. Ναι. Δεν το ξέρει αυτό. Όχι, δεν το ξέρω, για πες. Νέα μορφή νερού που θα τη δίνουν λέει, σε. Αθλητέ. Δεν ξέρω αν είναι σε αθλητέ γενικά. Νομίζω και σε αθλητέ. Ότι. Και θα είναι στερεό και θα υγροποιείται μέσα στο στόμα σου. Θα ρευστοποιείται βασικά. Σαν πάγο, α πούμε. Όχι, σαν πάγο. Άλλη μορφή. Οκ. 85 φτάσαμε, αλλά έχει μικροδιακοπή στο παιχνίδι. Κάποιο είναι εκεί πέρα κάτω και δέχεται τι πρώτε βοήθειε. Το 85 σου άρεσε, φίλε, δεν το βλέπω να υπάρχει μέσα στο γήπεδο μέχρι τώρα. Και πρέπει να έχει αυτό το τέτα τέτα. Αν πρόλαβα να δω καλά, στο 1-0 θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μηχρόνο. Καλή ευκαιρία. Πολύ καλή ευκαιρία μάλλον για την Μπαρσελόνα. Κάτσε να δούμε. Μήπως γίνει ρε φίλε θαύμα στο τέλος. Γιατί η Λίβερπουλ γενικά είναι. Δεν θα σου κάνει και μία εντύπωση να φάει και ένα γκολ τώρα και αποκλειστεί. Στο 100 στα χασομέρια. Για τα δεδομένα της Μπαρσελόνα έχει ακόμα χρόνο γιατί η Μπαρσελόνα μπορεί να στο κάνει 100%. 100%. Αλλά αν περάσει η Λίβερπουλ θα είναι μεγάλο κάζο για την Μπαρσελόνα. Τι συζητάμε τώρα, εννοείται. Εννοείται. Και θα έρχεται δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά το περσινό που πολύ σωστά ανέφερε πριν, Νίκο. Χτυπάει εδώ πέρα. Ζωή Καλαμαριάς, παρακαλώ. Καλησπέρα. Όχι κυρία μου, δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Κρακ. Το κλείνει. Ναι, θα πρέπει να είσαι στον αέρα μας αυτό το τρόπο. Να καλέσει το δεύτερο. Το ακούσαμε μέσα μέχρι τώρα τηλέφωνο, έτσι είναι φίλε, ναι ή όχι. Το ακούς. Είδες. Κι άλλο ήχομα, έχεις, θα ακούς. Φάουλ, πλασαριστά, η σέντρα. Όχι. Κόβε την μπάλα.
Επιμένει. Δεν θες να σου πω και γενναιό τον κούμπο μου, λίγες θες, φίλε, πριν. Όχι, εντάξει. Φάση για τη Λίβερπουλ, anyway. Που έλεγες ότι οι Celtics θα περάσουν το Έλα, Γιάννη. Πού να περάσουν το Γιάννη, ρε φίλε. Γιάννης παιχταράς τώρα, ρε. Γιάννης να έρθει ξεκούρα. MVP mode είναι το παιδί. Ναι, κουλουπού. Όχι τώρα πέρα από την πλάκα. Εντάξει, δεν είναι σε τρομερή κατάσταση. Ο Γιάννης έχει αρχίσει να μου θυμίζει πάρα πολύ Λεμπρόν. Που Λεμπρόν αυτά τα έκανε στα 26-27 του, ρε παιδί μου, έτσι. Είναι η πρώτη χρονιά, σε διακόπτω, όπως το βλέπω εγώ, παιδί, με τα μάτια του ποδοσφαιρικού, αλλά εντάξει. Που αρχίζει να βάζει πάρα πολύ το σούτ μέσα στο παιχνίδι του και το βελτιώνει σιγά δεν, σιγά. Ξέρεις τι, δεν το βάζει πάρα πολύ. Απλά δεν είναι αυτό το πράγμα το ότι άστονα γιατί δεν θα το βάλει ποτέ. Δεν είναι δηλαδή ότι θα σε σκοτώσει ναι, με αλλά το βελτιώνει γιατί τον άφηνε κάποτε απέξω. Αυτό και σου λέω. Δεν αυτό, την... σου λέω, αυτό σου λέω. Αλλά δεν, ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνει και ορμάει στο καλάθι. Καλά, εκείνο δεν το σταματώ με τίποτα. Εγώ σου λέω ότι στο τρίτο παιχνίδι οι Celtics που μου γκρίζουν έχουν δίκιο. Ναι. Δηλαδή είχε πολύ σφύριγμα υπέρ των Bucks. Έτσι. Χθες είχε σφύριγμα υπέρ των Celtics. Ειδικά στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Αλλά. Χθες ήταν ο δοστρωτήρας. Δηλαδή για κάποιον ο οποίος είδε το παιχνίδι, περνούσε από πάνω τους ειλικρινά. Τους πατούσε. Ναι. Έτσι. Και είναι και αυτό που σου έλεγα πριν στο διάλειμμα, ότι γενικά οι Bucks είναι, νομίζω είναι πιο καλή ομάδα από τους Celtics. Χωρίς ότι έχουν τον Αντετοκούμπο που είναι στην καλύτερη φάση της μέχρι τώρα καριέρας του. Και τους τραβάει από το χέρι. Είναι η καλύτερη ομάδα του NBA αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Απλά επειδή οι Warriors πλέον δεν είναι η ομάδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν αχτύπητη εντελώς. Ένας κορεσμός θα λέγαμε. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε. Βελτιώθηκαν και άλλοι. Ναι. Διαβάσαν καλύτερα το παιχνίδι τους. Είναι και άλλες ομάδες που παίζουν περίπου το παιχνίδι τους. Δηλαδή, ας πούμε, οι Bucks στο δικό τους μέτρο, κάτι ανάλογο παίζουν. Με τα shoot. Επίσης, γενικά, ναι. Οι Warriors άνοιξαν ένα νέο τρόπο παιχνιδιού, να το πω έτσι, που προσπαθούν πολλές ομάδες να το παίξουν, όχι μόνο στο NBA και στην Ευρώπη. Το τρίποντο. Ναι, γενικά, ναι. Το τρίποντο που έτσι κι αλλιώς ερχόταν μπροστά σαν κάτι πολύ καινούριο για το μπάσκετ, δηλαδή να βασίζεσαι σε αυτό και όχι να είναι κάτι βοηθητικό, το κάνουν πλέον πάρα πολλές ομάδες. Πάρα πολλές. Δηλαδή, οι Bucks βασίζονται πάρα πολύ στο τρίποντο. Πολύ. Και το πρώτο παιχνίδι που το χάσανε για αυτό το λόγο. Γιατί δεν είχαν σουτ. Δεν τους βγήκε το τρίποντο. Αλλά σου λέω, δεν είναι σε τρομερή κατάσταση. Για μένα η σειρά ακόμα δεν έχει τελειώσει. Γιατί οι Celtics είναι πάντα Celtics επειδή έχουν ένα προπονητή. 100%. Απλά επειδή έχουν ένα προπονητή ο οποίος είναι καλός coach, ο Stevens. Νομίζω θα τα δώσει όλα για να το κάνει 3-2 και να πάει ξανά τη σειρά στη Βοστόνη. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει από 3-1. Συμφωνώ. Εγώ τελευταία φορά νομίζω η Καβαλία ήταν που έχει γυρίσει από 3-1. Τελικό. Με του Βόρειου. Ναι. Αλλά εκείνοι είχαν Λεμπρόν. Είδα και ο Κάιρι τότε, αλλά είχαν και τον Λεμπρόν. Τώρα ο Κάιρι παλεύει μόνο του. Δηλαδή... Δεν παλεύει μόνο του Κάιρι. Και δεν είναι και καλό βασικά. Δεν είναι σε καλή φάση. Ο Κάιρι θα φύγει από τη Βοστόνη όπω όλα δείχνουν το καλοκαίρι. Οπότε. Λέει. Δεν ξέρω. Λε να σμίξουν ξανά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχω τον Ντόνσιτς, δεν το θέλω στον Ντάλλας. Έχω το παλικάρι το άλλο. Δεν μου ταιριάζει. Να σου πω κάτι και να φύγει και πού να πάει ρε Νίκο τώρα. Έλα ρε φίλε, θα βρει. Θα μείνει χωρίς ομάδα. Θέλει και τη φανέλα αυτός, δεν είναι. Θέλει λίγο... Οκ, στη φανέλα που πήγε δεν κατάφερε να δώσει πράγματα. Τέλειο, το συμβόλαιο είναι free agent δηλαδή. Ναι, ναι. Αχα. Πού να πάει. Και ο Τόμσον θα είναι free agent. Και ο Ντουράν θα είναι free agent. Το καλοκαίρι έχει ενδιαφέρον στο NBA. Το Ντουράν δεν το βλέπω να μένει στους Warriors. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δύσκολο. Α, σου λέω, ο Γιάννης είναι σε μια κατάσταση. Ειδικά χθες για κάποιον ο οποίος είδε το παιχνίδι, έστω τα στιγμιότυπα μπορεί να καταλάβει. Το λέω και το ξαναλέω, περνούσε από πάνω τους, ειλικρινά. Τους περνούσε όπως ήθελε, όταν πλησίαζε το καλάθι δεν μπορούσαν να σταματήσουν ούτε με φάουλ ούτε με τίποτα. Ντουράν στους Μαύρους. Και το μόνο που έχει να κάνει αυτό το παιδί είναι να συνεχίσει να βελτιώνεται και να είναι υγιής, τίποτα άλλο. Και όσο θα βάζει και το σουτ στο παιχνίδι του, που σιγά σιγά το βάζει, όπως σωστά εδώ σημείωσε ο φίλος και συνάδελφος, θα γίνεται. Ο ποδοσφαιρικός φίλος και συνάδελφος. Υπέρ όπλο. Δηλαδή, αν αυτό το παιδί τον Αύγουστο με τον Σεπτέμβριο είναι υγιής, ναι. Ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω ποια ευρωπαϊκή. Ποια εθνική ομάδα θα έχει κορμιά, ναι. Για να του κόψουν το διάδρομο, ρε φίλε. Ούτε η Αμερική. Ούτε του Αμερικανού ξέρει. Δηλαδή, ποια ομάδα μπορεί να έχει ένα πλάνο τέλος πάντων που θα βρει απέναντι στον Αντετοκούμπο και να πει ότι θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό για να του κόψουμε, ξέρω εγώ, το παιχνίδι του. Πώς το κάνω στο NBA, δεν μπορώ να το κάνω. Το έκανε, έλεξε ένα παιχνίδι. Ένα. Βέβαια, θα μου πει στην εθνική ομάδα δεν έχουμε τον Μπούντεχολτς προπονητή.
Εντάξει, θα συμφωνήσω. Έχουμε το Σκουρτό. Συμφωνήσω. Εντάξει. Αλλά προφανώς και ο Σκουρτό και ο κάθε Σκουρτό και όλο το team του εκεί πέρα στην εθνική ομάδα. Θα το χτίσει όλο προετοιμάζει προφανώς ναι, αυτό το πράγμα. Προετοιμάζει το όποιο πλάνο τέλος πάντων για το μουντομπάσκετ με βάση αυτό. Γιατί ένας άλλος προπονητής που είχε στο μουντομπάσκετ τον Αντοκούμπο, ή Ευρωμπάσκετ, δεν θυμάμαι, τον είχε στη γωνία στο Αρετρίποντα. Ποιο ήταν αυτό ναι. Αυτός πλέον. Ποιο. Φούτς Κατσικάρης λέγεται. Ο Χίπστερ, ναι. Ναι. Σωστό. Καταλαβες. Σωστό. Γι' αυτό σου λέω. Με βοηθό τον Δημήτρη Πρίφτη. Το παλικάρι αυτό. Βέβαια. Είναι σε μια κατάσταση. Διαταγή πληρωμής. Τρομερή. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο γρήγορα. Λίλι, Λίβερπουλ μπροστά. Όχι, εντάξει. Όχι, έφυγε πλάγια. Σκοτώθηκε η επίθεση εκεί πέρα. Δεν πειράζει, κάτσε και στη δουλειά. Όμω δεν κάθεται πίσω, φίλε. Πάει το παλικάρι να βάλει πέμπτο. Πάει η Λίβερπουλ να βάλει πέμπτο. Το έβγαλε ο Τερστέγγεν. Σχεδόν πάρω στη γραμμή ο στόπερ. Όχι, όχι, πρέπει να τον offside, φίλε. Είναι στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Πέντε έχει δώσει. Δεν πάει στη γωνία ο Μανέ να περιμένει και να κάθεται να φάει χρόνο. Τίμιο. Άλλη νοοτροπία στο στην Ελλάδα. Αυτό σου λέω. Δεν είσαι τη δικιά μας εδώ πέρα. Δω τώρα να σου πω όμως λογάτερε φίλε. Τι πήρε την παλή η Μπαρσελόνα. Θα πήγες τώρα στη γωνία, θα καθόσουν. Ο Κλαμουκλωσία έπεσες. Πλάγιο ξανά. Μόνο μία ελληνική ομάδα δεν, δεν το κάνει αυτό. Ο Άρης. Α, ποιος. Θα με κάνει, θα με κάνει καθυστερήσει, θα κάνει. Ποιος ρε κάνει προεδράρα. Ο Εργοτέλης. Ο Εργοτέλης. Μάλιστα. Όπα, σέντρα για την Μπαρσελόνα, μέσα στην περιοχή. Για να δούμε λοιπόν. Τι τα κουνάκια κάνει. Τα κουνάκια κάνει εκεί πέρα. Βρε το 4-0, βρε χάρη, βρε αποκλείσει και κάνει τα κουνάκια πάσα δίπλα. Τα παιδιά δεν μπορούν. Αφού χάσαν αυτά που χάσαν στο πρώτο ημίχρονο. Όπως έχει πει και ο Άγγελος πετυχημένα, δεν μπορούν τα παλικάρια. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Τα κουνάκια έκανα άλλο τραφεί. Τσιγκούρι πάει. Τα κουνάκια. Τσιγκούρι πάλι στον Ολυμπιακό σε βλέπω. Τρία και έχουμε τρία λεπτά ουσιαστικά ακόμα. Βλάκα θα είναι να πάει και να του χάσει τον Άγιαξ. Θα είναι πολύ Λίβερπουλ αυτό, ρε φίλε. Θα είναι πολύ Λίβερπουλ, ναι, δηλαδή. Όπως σου λέω εγώ για μένα, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να φάει το 95 κανένα γκολ για αποκλειστή. Έτσι, μετά από τέτοιο παιχνίδι. Έχω ένα φίλο μου Παοκτσί, ο οποίο είναι λίγο και στα καμπόρια και το στόμα, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι φαινόμενο του Παοκτσί, δεν υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν. Και συζητούσαμε για τη Λίβερπουλ πριν λίγο γύρω και μου λέει αυτή λέει είναι σαν και εμάς. Άσε λέει φέτος που πήγαμε το πρωτάθλημα. Λέει, οκ. Okay. Τιμή σου λέει τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν λέγαμε θα κάνουμε κάτι παοξίδικο. Μου λέει, πάντα μου λέει θα κάνουμε κάτι παοξίδικο. Λέει. Αυτή λέει είναι σαν και εμάς λέει να ξέρει. Αν πίσω τώρα λίγο περιμένει 93, έχουμε ακόμα 2 λεπτά. Τι γυρνάει η Μπαρτσελόνα γύρω-γύρω. Μέση που είναι ρε. Τον έβγαλε. Όχι βρε, μέσα είναι αλλά. Με σέντρες παιδιά δεν είναι. Αυτά τα κάνω Χατζάρας και μόνο είναι με τελικό με την Ξάνθη πήγαμε τον Μπενίσκο. Κάνα τώρα εδώ που γίνεται πως είναι η κατάσταση. Γιομίζει γιατί γίνει. Αν και όπως βλέπεις δεν γεμίζουν και πολύ. Βασικά δεν μπορούν να πλησιάσουν και στην περιοχή, γι' αυτό γεμίζουν. Όλοι γιατί... πίσω είναι, ρε. Τους έχουν κλείσει τόσο καλά. Και με ένα μαγικό τρόπο, αν πάρουν την μπάλα, θα βγουν κατευθείαν όλοι μπροστά, όπως εδώ πέρα. Ας πούμε, για να δούμε τι θα γίνει. Χτίζει τον παλίκαρο, ρε. Πρέπει το κεφάλι μπροστά και τρέχει, ρε φίλε. Ούτε να γυρίσει. Ούτε πλάγια, ούτε τίποτα, ναι. Τίποτα. Και πήρε φάουλ. Τίποτα. Φαμπίνιο. Φοβερό. Βγήκε μπροστά να βάλει πέντε τον γκολ. Αχ, δεν υπήρχε μια αλήθεια. Δεν έγινε και πολύ φάουλα εδώ. Για να δούμε τι θα γίνει. Πέρασε, νομίζω τελείωσε. Ρε μήνε και σηκώνεται αμέσω. Κάτσε κάτω εκεί πέρα, φίλε. Να μπει λίγο το φορείο, να κάνει, να ράνει. Ο άλλο στην Μπαρσελόνα τα έχει δει όλα. Πονάτε! Πω πω, Σλαμά, φίλε, περνάει πολύ δύσκολα. Μιλάμε για χρονιά, δηλαδή. Τι να πω για τον πολύ καλό φίλο Μάριο. Ειλικρινά, δηλαδή η χρονιά είναι ο γολγοθάς για αυτόν. Πραγματικά να φύγει και να μην ξανάρθει για αυτόν αυτό το πράγμα που ζει φέτος. Η είδηση με την οποία θα κλείσει η εκπομπή ναι. Πριν την πρόκληση της Λίβερπουλ είναι ότι δεν αυξάνεται τελικά η τιμή σου σουβλάκι. Μεταξύ των μέτρων. Του... Παπαριά ήταν, ρε. Τι. Αυτό είχε βγει από έναν τύπο ο οποίος και καλά είναι συνδικαλιστή σε μία συνδικαλιστική οργάνωση που είναι να γίνει και τέτοια τώρα. Ό,τι να είναι ήταν. Μεταξύ λέει το μέτρο του προεκλογικού πακέτου παροχών που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Από 13-11%. Μάλιστα. Παιδιά, πίσω τα γυρνάει η πρωθυπουργάρα, ξυπνήστε. Παιδιά, τώρα που πλησιάζουν εκλογές, ό,τι προλάβετε να ξέρετε είναι η φάση. Θα γυρνάει πίσω η πρωθυπουργάρα. Ό,τι προλάβετε. Για να μην ψηφίσετε κούλι. Κούλι είναι μόνο ένα και είναι φίλο του Νίκου. Όντω, αυτό είναι αλήθεια. Οτιδήποτε άλλο. Με έβγαλε το Σάββατο βράδυ 10.30 ώρα το σπίτι να πάμε για ποτό, ρε φίλε. Τι ώρα? 19 χρονών. Τι ώρα? Με έβγαλε το σπίτι 10.30 ώρα για να πάμε για ποτό. Και πήγατε? Και πήγαμε. Και τι ώρα γύρισατε? Αφού ήμουν μπαστακόθηκε από τι 9 η ώρα. Τι... Α, ήταν σπίτι. Ναι, ναι. Τέλος. Πέρασε η Λίβερπουλ. Φοβερές στιγμές. Και χωρίς Σαλάχ έτσι και Φιρμίνιο. Θα δώσω λίγο. Βασίλη, βάλε λίγο.
Κανονικός με λέει και ο Χρήστος. Ναι, καλά ο Χρήστος τώρα. Χωρίς τον Φιρμίνο, χωρίς τον Κεϊτά, λαβωμένοι. Ξέροντας χθες το βράδυ ότι της έχει πάρει ουσιαστικά τον τίτλο η Manchester City. Παρότι έχει κάνει μια εκπληκτική χρονιά στην Premier League με 97 βαθμούς σχεδόν και δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Και όμως η χθεσινή πίκρα της βγήκε σε οργή στον αγωνιστικό χώρο. Οι απουσίες της λειτουργήσαν ευεργετικά. Και έχει κάνει μια επική ανατροπή. Τη μεγαλύτερη σε ημιτελικό από το 1986, όταν η Μπαρσελόνα είχε γυρίσει 3-0 απέναντι στην Γκέτεμπορκ, πηγαίνοντας στο τελικό τότε της Σεβίλης. Η Λίβερπουλ απόψε έχει καταργήσει για μία ακόμη φορά στο Άνφιλντ τη λογική στα κύπελα Ευρώπης. Για μία ακόμη φορά έχει επαναλάβει βραδιές όπως το 76 με τη Σεντετιέν. Όχι, 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 γιατί έρχεται το 76, το 81 και τα τέτοια. Εντάξει, ναι, οκ, okay, φτάνει. Ο Βασίλης Κουντής του ποδοσφαίρου. Φτάνει, ναι, εντάξει, ναι. Φτάνει. Στο NCAA το 85 ένα σκάρφωσε πάνω από το συμπέκτη. Μπράβο, μπράβο τη Λίβερπουλ. Νίκο, μπράβο ρε φίλε, παρότι United μπορείς να το παραδεχθείς τώρα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Μπράβο τη Λίβερπουλ. Τρομερή ανατροπή πραγματικά. 4-0 και πρόκριση. Στον έτσι, τελικό έτσι, περιμένει έτσι, αύριο. Έτσι αλλιώ με τον Άγιαξ θα είμαστε. Να... Okay, δεν αλλάζει κάτι. Κάτσε ρε φίλε, γιατί η Λίβερπουλ το γύρισε από 3-0. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει και τότε με τον Άγιαξ αύριο. Λες να έχουμε αγγλικό εμφύλιο στον τελικό γιατί όχι. Του Γουάντα Μετροπολιτάνο. Δεν μπορεί να το αποκλείσει. Εντάξει. Κοίτα, η Λίβερπουλ είναι μια ομάδα που παραδοσιακά στο Σαμπερσίλ δεν πήγαινε καλά. Έχει πόσο 6 κατακτήσει, έχει πόσο 5-6. Πόσο έχει, οκ. Στην Ευρώπη είναι η Ευρώπη, οκ. Okay. Στο πρωτάθλημα θα μένουν πάντα losers. Πανηγύρι. Ξεκινάει το πανηγύρι τώρα, παιδιά. Τι? Να κοιτάξει τα λόγια, όπως καταλαβαίνεις. Οι φίλοι σε λίγο στα social media που είναι και πολλοί. Στα social media δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ και στην κανονική στο, ζωή. Στο brands τι γίνεται. Όχι, εδώ κοντά. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Πανηγύρι. Πανηγύρι. Πολύ, πολύ μεγάλη πρόκριση λοιπόν τη Liverpool. 4-0 την Μπαρσελόνα. Υπερκαλύπτει το 3-0 του πρώτου αγώνα και περνάει στον τελικό. Κάπου εμείς εδώ θα σας αφήσουμε. Λες εσύ. Ναι, ήρθε. Λέει εδώ. Βασίλης, είδα με κλειστά μάτια να έχεις γύρει. Λέω, αν το έχει κάνει κι αυτό. Βλέπω πολύ αποφασιστικό. Αν το έχει κάνει κι αυτό, λέω, γίναμε. Εμείς εδώ θα σας αφήσουμε. Ή κοιτούσες κάτω πολύ χαμηλά, δεν ξέρω. Υπάρχει ένας βέβαια που το έχει κάνει. Τι έχει κάνει. Ναι, εντάξει, φίλε, okay. Συμβαίνουν αυτά. Ήρθε ο κύριος διευθυντής. Μπορείς να στο μπραντς. Μπορείς να στο μπραντς. Ντόφιλ θα κάτσε, θα περιμένεις. Και εσύ και ο άλλος που υποφέρει τώρα με το 4-0 της Λίβερπουλ και γιατί περιμένει. Γιατί έχουμε κούρσα μετά με το Μοσκοβίτη. Έχουμε μετά να... Περιμένει, φίλε. Βιάζεσαι, που έλεγε και ο Τσάκωνας με ταινία. Βιάζεσαι, θα περιμένεις. Μάλιστα. Εγώ μόνο για αυτό χαίρομαι, να ξέρεις. Γιατί τον πάω πολύ. Φιλαράκι σου είναι, έχω μάθει. Έχετε πολύ καλές σχέσεις. Μια φανέλα. Τάχα ψεύτικο κλάμα τώρα αυτό εδώ. Ψεύτικο. Γιατί? Τι τώρα, να βλέπεις, φίλε. Όλες με... Τι είναι πολύ ωραίο. Τι μου είναι αυτό. Αυτά είναι, ρε φίλε. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε. Αυτούς θέλουμε στο ποδόσφαιρο. Τι είναι αυτή, ρε. Όχι γούνες. Όχι τίκες. Ναι. Δεν προπονητή με τον μπουφάν και τη φόρμα. Όχι με τα παλτά τα γκρι και δεν συμμαζεύεται. Παλτό θες, πάρε 4. Τον κλόπ με κουστούμε δεν το έχουμε δει ποτέ, η αλήθεια. Πάντα είναι. Έξα να δώσω λίγο τώρα, πρέπει να είναι ωραίο αυτό. Γιατί είναι όλοι μπροστά στο κόκπιτ. Πώς λέγεται αυτό το κόκπιτ. Κόπι λέγεται. Κόπι, ναι, τέλος πάντων. Κόπι της πίτας. Γέννη Νταγκλής. Πέντε φορές. Αλλά πάλι ο οργασμός πιστεύω και ο Σπυρακόπουλος. Το χέρι στην καρδιά. Ωραίο. Μπράβο. Έκλεψε όλες. Όμορφες στιγμές, ποδοσφαιρικές στιγμές, σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορείς να με το αναγνωρίσεις αυτό. Όσο χαμένη για είναι η Λίβερπουλ. Η στιγμή είναι ποδοσφαιρική, αλήθεια μας. Κάτι γιατί το τηλεφώνημα έξω το οποίο έκανε ο Βασίλης είναι κρίσιμο. Βασίλη, εντάξει, κόψτε το τέτοιο, το αλό. Αλό. Τι έγινε.
Τι έγινε, κάτσε. Κορυφαίνεται η αγωνία. Εννοείται, ρε φίλε. Πού είναι? Αλήθεια! Ματσάρα έβλεπε ο άνθρωπος, τι να κάνει. Καλά, εμείς θα έβλεπε ο άνθρωπος. Εμείς θα κλείσουμε, εμείς θα κάτσεις. Αφού θα ανοίξει, θα μπει, δεν είναι. Και τις φέτες ποιος θα τις ανεβάζει. Που είσαι εδώ, ρε φίλε. Και εδώ που είσαι, ρε Βασίλη. Τις φέτες ποιος θα τις ανεβοκατεβάζει. Φέτες. Φέτες. Ευχαριστούμε τη στοίχημα που ήταν μαζί μας. Και όσοι παίξετε πρόκριση Liverpool, πληρωθήκατε και καλοφάγωτα. Εντάξει. Λοιπόν, θα το πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά από τις 10, στην εκπομπή της Τετάρτης. Είμαστε. Αύριο θα πάμε για άλλη ανατροπή, Νίκο. Ξημερώνει 8 του Μάη, παιδιά. Τότεναμ. 8 του Μάη. Πότε ξεκινήσαμε το Μοσχοβίτη, Σεπτέμβρη, αυτή την εκπομπή. Πότε φτάσαμε Μάη. Δεν υπάρχει αυτό. Πότε φτάσαμε Μάη. Όχι σαν νερό κύλησε αυτή την χρονιά. Εντάξει. Χαμπάρι 5-0 ήταν. Χαμπάρι δεν έχουν πάρει. Τι γίνεται. Μάλιστα. Και πόσο νωρίς πέρασε. Έτσι είναι, Νίκο. Άμα δουλεύεις και η δουλειά σου φέρνει ευχαρίστηση. Και περνάς ωραία με τη δουλειά σου. Δηλαδή, μου περνάει ευχάριστη ο χρόνος, φίλε. Αν δεν έφερνε και νεύρα, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Εντάξει, δεν μπορεί να τα έχει όλα. Τι να κάνουμε. Και τα νεύρα είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Ζούγκλα με γιούρ. Κύριε Θωμαϊδε, αποχωρούμε. Ζούγκλα με γιούρ. Αυτό ήταν. Ναι, αυτό ήταν. Αλήθεια κρατήσουμε τώρα. Λίγο ακόμα, φίλε. Κρατήσουμε λίγο ακόμα. Κρατήσουμε λίγο. Αν είσαι λίγο να δούμε τη γράφουν, ρε φίλε. Πάτα λίγο εκεί πέρα, λίγο Guardian, λίγο το ένα. Λίγο... Μην είσαι δημοσιοπάλος, ρε φίλε. Δημοσιογράφος είσαι. Τι είδε, κάρτα βαράς. Βάλε λίγο να δούμε τι γράφουν εκεί πέρα. Είπε όντως να περιμένουμε. Στα sites. Βάλε να δούμε τι γράφουν στα sites λίγο. Ρε Γιώργο, επειδή ακούς τώρα στο καμπριολέ αυτοκίνητο το οποίο οδηγείς και έρχεσαι προς το Ραδιομέγαρο. Τι... Ρε φίλε, ο άνθρωπος είναι φίλος της Λίβερπουλ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Κάθεται, βλέπει το μάτς. Σου λέει θα πάω στην εκπομπή, οκ. Okay. Βλέπει τι γίνεται 3-0, δηλαδή θα φύγει για σένα. Τον προκαλώ! 12 η ώρα. Τον προκαλώ να βγει. Στο... το μπιφτέκι σου. Εντάξει. Πάει το μπιφτεκάκι σου τώρα. Τον προκαλώ να βγει στον αέρα τώρα! Τι να κάνουμε. Το παιχνίδι είναι αυτό. Σήμερα. Once in a lifetime γίνονται αυτά. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει. Επειδή φοράει παντελόγια και είναι τα στενά που στενεύουν εκεί πέρα στον Αστράγαλο. Πάρε το μπιφτεκάκι σου τώρα και μην λέω. Δεν βγαίνει. Τι. Α, προκαλώ από αυτά τα στενά τα παντελόνια που φοράει τα μοδάτα αυτά που στενεύουν στον Αστράγαλο, κατάλαβες. Που φοράει κάτι, να βγεις στον αέρα τώρα. Φίλοι, καλή χώνεψη να ευχηθώ. Εντάξει, να κρατήσεις το μπιφτεκάκι. Κόψε το χαλί, κόψε το χαλί, γιατί έχει βγει ο διευθυντής του σταθμού αυτή τη στιγμή στον αέρα της πόλης. Ρε Γιώργο. Ναι, η εκπομπή του κυρίου Μουτσινά. Δηλαδή κάτσε, κύριε, δεν είχε παιχνίδι. Γιατί με κάθεσαι αγάπη, Νίκο Παπαδόπουλε. Τόση αγωνία είχες, Γιώργο μου. Δηλαδή και κάθεσαι να το παρακολουθήσεις μέχρι. Έχω κάνει όλα τα γούρια. Δεν μπορώ να πω τι έκανα στο 2 και στο 3-0. Ναι. Γιατί είναι κάτι απίστευτο. Δηλαδή τώρα ήμουνα και μόνος στο σπίτι, δεν με έγραφα κιόλας. Το σπίτι σε τι κατάσταση ήταν. Να το κρατήσω για μια ζωή. Δεν μπορώ να το πω. Πάντα μόνο που δεν μπορώ να το πω φτάνει. Έκανα κάτι τέλος πάντων που μας αρέσει όλους εμάς τους άντρες. Και επειδή πήγαινε γούρι, συνεχιζόταν. Πιστεύεις ότι. Να πέσω κάτω. Πιστεύεις ότι κάτι παρόμοιο και το ίδιο θα έκανε ο Χρήστος Τυρακόπουλος τώρα της μετάδοσης? Προφανώς, κοίταξε, όπως είπα στον Βασίλη πριν, τον πήρα και τον είπα, όντως να περιμένετε εκεί πέρα. Δίκο μου, εσένα σκεφτόμουν. Ναι, το ξέρω, Γιώργο μου. Λοιπόν, ξέρετε τι, μου έχουν. Έκλεισα το κινητό στο δεύτερο ημίχρονο, το έκλεισα. Εντελώς. Ούτε ίντερνετ, ούτε τηλεφωνία, τίποτα. Τώρα τα άνοιξα. Στο πρώτο ημίχρονο, τίποτα. Έτσι, έχω κρατημένα κάτι μηνύματα που τώρα θέλω καμιά 2.000 ευρώ από τον καθένα για να μην τα παίξω στον αέρα. Γιατί είναι ηχητικά στο Messenger. Θα σας αυτό και τσόντα θα δούμε και θα σας κάνουμε και θα σας ράνουμε και αυτό και ξεκίνησε έτσι, του δίνει χώρο αυτό, διάφοροι. Η ζούγκλα δεν χάνει δηλαδή. Λοιπόν, κλείνω το κινητό και το ανοίγω τώρα. Πρέπει να έχει χτυπήσει, τώρα επειδή σας μιλάω δεν ακούγεται, πρέπει να έχει χτυπήσει καμιά 3.000 φορές το Messenger. Έτσι. Πρέπει να πω ότι σηκώθηκα να φύγω στο 3-0 εκεί στο ενδιάμεσο, νομίζω στο 70 κάτι για να έρθω κανονικά. Και λέω τώρα, βάζω και τη φόρμα μου, βάζω και το αυτό, μετά λέω μήπως μαλακή έκανα που το βάλα, λάθος έκανα τέλος που το βάλα αυτό, το βγάζω. Κάθαμε τώρα και στο μπράτσο του καναπέ και
μέχρι το σφύριγμα της λήξης δεν πρέπει να πήρα παραπάνω από δύο ανάσες. Και εκείνες μου λοχτές. Γιατί λέω μην ανασέρεις, μην πάει στραβά. Έτσι πως είσαι εδώ μια χαρά. Γίνεται και το 4-0 μετά. Ναι. Εντάξει που το, goal, που το 4-0 ας πούμε είναι, το έγραψε η ιστορία του συγκεκριμένου γκολ. Λοιπόν, και όταν τελείωσαν δεν έχω απαντήσει σε κανέναν. Και έρχομαι, είμαι στον δρόμο τώρα, είμαι στη Βασίλισσα Όλγας. Θέλω να κορνάρω, αλλά ξέρω εγώ δεν κορνάρω. Θα νομίζει κανένας ότι τον οχλώ και θα γίνει μανούρα από το πουθενά. Μετά Γιώργο μου δούλεψε μωρομάντιλο. Δεν κορνάρει, δεν κορνάρω. Δεν κορνάρω, δεν σας καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν ξέρω εγώ, αυτά δεν είναι, δεν είναι σωστά πράγματα. Αυτά, μωρομάντιλα δουλεύω πάντα εδώ και πολλά χρόνια. Στην τουαλέτα. Εκεί ναι, είναι σταθερή αξία. Διδάξαντες. Ναι, θα το ανακαλύψω το έργο. Απορώ δηλαδή πως δεν είναι καθιορθή γενικά, γιατί είναι η μέρα με τη νύχτα σε συγκρίση με τα υπόλοιπα. 100%. Δηλαδή βλέπω αυτούς που παίρνουν από το σούπερ μάρκετ το μεγάλο με τα 12 τα ρολά, ναι. Ναι, ναι. Και λέω ρε φίλε, δεν τους ενοχλεί. Τέλος πάντων, ο καθένας πως βολεύεται ρε παιδί μου. Μάλιστα. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Ναι. Ή τι υπονοείται. Δεν ξέρω. Πάντως, κύριε... άμα κάνει κάτι, το λέω για κάποιον, μην το ξεκινήσει. Ναι. Γιατί και βλέπει παιχνίδι. Γιατί αν πάει γούρι, μετά δεν θα έχει. Δεν μπορεί να. Δηλαδή, εγώ τώρα. Ζήτημα να μπορώ να περπατήσω κάποια 4-5 μέτρα. Πες το, ρε Γιώργο, πες το, αφού το γυροφέρνεις. Πες το. Όχι, αυτό λέω ότι. Η αγωνία είχα. Για αυτό που κάνει, ρε παιδί μου. Το γούρι που έχει το παιχνίδι. Ποιο είναι το γούρι, αυτό, πες το. Ο καθένας έχει τα δικά του. Ότι καθόμουν στον μπράτσο του καναπέ και αυτό. Α, ωραία. Ο καθένας έχει τα δικά του. Έσκασα. Πω τώρα όλοι αυτοί που έχουν γράψει, που έχουν πει, που έχουν αυτό οι ειδικοί αναλυτές, τι θα κάνουν αυτοί τώρα, τι θα πούνε. Θα τους εκθέσει στον αέρα, Γιώργο μου, φαντάζομαι τα χητικά θα παίξουν. Και ξέρω και που μένουν, ξέρω, θα δώσω κινητά, διευθύνσεις, τα πάντα. Και έπαιξα, κοίταξε, εγώ μεσοβδόμαδα έλεγα ότι από τη στιγμή που δεν θα έπαιζε ο Σαλάχ, είχα μια σιγουριά μέσα μου, το τάλιρο που το έλεγα όλες αυτές τις μέρες το πίστευα. Το τάλιρο πραγματικά το πίστευα, γιατί την είδα τη Λίβερπουλ, ότι την Μπαρτσελόνα, την είχε και στο νου καμπ κάποιες στιγμές, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ δηλαδή... πλασματικό το 3-0, εντάξει. Ναι, ήταν. Και κοίταξε, θα μπορούσε να είναι και 5-0 στο τέλος. Ναι. Από το πουθενά. Λοιπόν, και γι' αυτό το πίστευα, λέγεται, όταν έμαθα ότι και ο Σαλάχ δεν θα παίξει, τότε μέσα μου, ας πούμε, κάτι μου έλεγε ότι τώρα πιο σίγουρα θα προκριθούμε, αλλά φοβήθηκα το όταν οριστικοποιήθηκε χθες ή προχθές, ότι δεν θα έπαιζε ο Φιρμίνο. Εγώ σε αυτόν πόνταρα πολύ. Εκεί, δηλαδή, μειώθηκαν οι ελπίδες μου, ρε παιδί μου, ενώ όταν έμαθα ότι... από το ρεπορτάζ το παρακολουθώ, ναι. Ας πούμε ότι δεν θα έπαιζε ο Σαλάχ, λέω θα προκριθούμε. Το πίστευα πραγματικά. Και πραγματικά όλες αυτές τις μέρες, ναι, που έλεγα τάλιρο, το πίστευα. Δεν το έκανα μόνο για να κολατρίσω τον κόσμο. Την ψηλιάστηκα χθες με το αποτέλεσμα της City και σκεφτόμουν χθες το βράδυ ότι λέω το μόνο που της έμεινε πλέον είναι το Champions League. Και λέω λες να το κάνει. Γιατί εγώ δεν το πίστευα, να σου πω την αλήθεια, μέχρι χθες το βράδυ. Αλλά όταν βλέπω τη City να το παίρνει το μάθημα χθες και να λέω δεν το χάνει το πρωτάθλημα, τελείωσε. Λέω λες να τα δώσει όλα αύριο για να πάει τουλάχιστον εκεί να πάρει κάτι. Και τελικά ρε φίλε το έκανε. Είναι ποδοσφαιρική. Έπαιξε ρόλο φυσικά οι απουσίες, αλλά έπαιξανε. Δηλαδή, κοίταξε, ήταν ωραίο μάτς. Έπαιξε ωραία μπάλα. Δεν μπορείς να πεις όμως, μπορείτε να πείτε ότι έπαιξε καμιά τρομερή μπάλα, ας πούμε, η Λίβερπουλ και που μας μάγεψε και κέρδισε η Μπαρτσελόνα. Όχι. Έπαιξε καλά, αλλά όχι για ένα τρελό ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, να λέμε άμα τι γίνεται, να πούμε. Ήτανε πιο δυνατή, ήθελε πιο πολύ, αυτά τα κλασικά τώρα, αυτά τα που τα λένε όλοι, ήθελε πιο πολύ το παιχνίδι και τρίχες κασάρες, τέλος πάντων. Ναι. Τις έκατσαν και οι φάσεις, ήταν και η Μπαρτσελόνα, εγώ κοίταξε, όλοι στο φάουλ εκεί του Μέση του προς το τέλος, ναι. Και ήταν και ωραία η φάτσα του μικρού που έδειξε, δηλαδή και με το σκάσιμο του μικρού όταν εκτελέστηκε το φάουλ και βρήκε στο τείχος, το πλάνο που έκανε η τηλεόραση. Ήταν όλα τα λεφτά. Πιστεύω ότι όλες οι φάτσες, οι δικές μας ας πούμε που υποστηρίζουμε Λίβερπουλ, ήταν έτσι, σαν του πιτσιρίκου. Λοιπόν, εκεί το είδαν το έργο πολύ, είπαν ότι θα μπει τώρα τον γκολ και θα τελειώσει, γιατί η Λίβερπουλ, ξέρω εγώ, η Λούζερπουλ και όλα αυτά τα περίεργα. Και τελικά δεν έγινε αυτό και ήρθε μια φοβερή πρόκριση. Δεν ξέρω πώς να, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να τους κάνω με όλους αυτούς τους προκλητικούς. Η μεγαλύτερη βλακόφαση νομίζω σήμερα ήταν του Σουάρες. Ξεκάθαρα. Γι' αυτόν το χάρηκα περισσότερο. Γι' αυτό δηλαδή και το Μπινελίκη. Ήταν αλήτης που πανηγύρισε την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, ήταν αλήτης. Δεν ήταν μόνο πανηγυρισμός.
Που εντάξει, δηλαδή πανηγύρισε και προκλητικά, αλλά ήτανε, προκαλούσε και τους αντιπάλους του, τους πρώην συμπαίκτες του, ρε παιδί μου. Ή τέλος πάντων τους παίκτες της πρώην ομάδας που τον αγάπησαν πολύ. Εγώ τον αγαπούσα τον Σουάρες. Τον συγχάθηκα ποδοσφαιρικά, εννοώντας φυσικά. Ναι. Τον συγχάθηκα την προηγούμενη εβδομάδα μου, τον είδα προκλητικό. Ήταν, ναι. Κάτσε ρε φίλε, αφού σε έχουμε και που λένε. Σ' αγαπάμε στο Λίβερπουλ και πουλάς μαγιά. Και μόλις έφαγε την κλωσοπαθινά την πρώτη από το, και το, τη μαγιά από το Φαμπίνιο, πώς το γούσταρα, σαν να το έκανα εγώ. Σαν να το έκανα εγώ ρε φίλε. Ναι, ναι, το νιώσα ότι το κοπάνισα εγώ. Δηλαδή στο τάκλι εννοώ και τίποτα άλλο. Πρέπει να αναφέρω στον αέρα ότι καλέσαμε τον Μάριο Σλαμά για να βγει. Τώρα που έχουμε και σένα, αλλά όπως είπε τον Βασίλη Καβαδία, δεν μπορώ, πάω σπίτι, θα πάρω μετά. Θα το βγάλω εγώ, παιδιά, μην ανησυχείτε. Δεν θα τολμήσει να μην βγει. Πιστεύω ότι αποφεύγει, γιατί πιστεύω ότι θα πάει σπίτι του και θα κλαίει σε εμβριακή στάση. Ο Μάριος πήρε την ικανοποίηση όταν η Manchester United άνοιξε τα πόδια στη Manchester City πριν από λίγες μέρες. Έτσι, εκεί πήρε τη μεγάλη ικανοποίηση, αυτό ήθελε κιόλας. Δεν τα άνοιξε τα ποδοσφαιρικά, Νίκο μου. Ναι, δεν τα άνοιξε, εγώ διαφωνώ. Ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, δεν μπόρεσε. Λοιπόν, ο Μάριος, φυσικά και εγώ σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη του, την ανάλυση του την ποδοσφαιρική και ποδοσφαιρικά πιστεύω ότι κάποια στιγμή στη διάρκεια της βραδιάς θα αναλύσει το παιχνίδι. Πρέπει να βγει το 107,4. Ναι. Αν δεν βγει θα είναι λίγο ψυχος. Θεωρώ ότι δεν είναι λίγο περιμένουμε φίλος. Όλους τους φίλους και συναδέλφους, δηλαδή περιμένουμε και τον κύριο καθηγητή τώρα, γιατί ήταν πολύ προκλητικός και μάλιστα μου είπε διάφορα τα οποία είναι ηχητικά και ξέρετε κάτι, να πω ένα μυστικό, ότι το messenger μπορείς να το σβήσεις το ηχητικό ή το γραπτό μήνυμα εντός 10 λεπτών. Μετά δεν γίνεται. Αν δεν το σβήσεις, γιατί νομίζουν οι περισσότεροι πάνε να δεν διαγράψουν, μετά σου λέει έκανα λακία, άμα κάτσε τη διαγράψουν, αν μπορεί. Ναι. Λοιπόν, να μην το βλέπει, να μην τα ακούει. Αλλά να ξέρουν όλοι τώρα αυτό είναι δωρεάν, έτσι, εντελώς δωρεάν τώρα. Μαθήματα παράδειγμα ο κύριος διευθυντής. Μαζί με τις δύο πίτσες, εντελώς δωρεάν και αυτό τώρα, αυτό το tip τώρα. Λοιπόν, αν περάσει το δεκάλεπτο, δεν μπορείς να σβήσεις τίποτα στο Messenger. Ναι. Να τα λέτε αυτά, να τα γράφετε. Άρα να θα εκτεθούν δηλαδή. Θα εκτεθούν αυτοί που ανήκουν. Δεν ξέρω. Κοίταξε, έχω μια ανάγκη τώρα, θέλω 3-4-5 χιλιάρικα, ας πούμε, έτσι, για να βγάλω το Σαββατοκύριακο. Κάτι αυτά που έχω, κάτι έξοδα. Επειδή κάνεις λιτή ζωή, Γιώργο μου, γι' αυτό. Ναι, θέλω να πάω, ας πούμε, να φάω κάτι για ένα ψαράκι. 4-5 χιλιάρικα μου φτάνουν, νομίζω. Ναι. Από τους φίλους αυτούς που με προκάλεσαν. Μάλιστα. Και που έχω τα μήνυματά τους. Και άλλοι πολλοί, που δεν μπορώ να το διαχειριστώ, είναι πολλοί. Ένιωσαν πολύ άνετα όλοι με το 3-0 και έλεγαν Λίβερπουλ. Ποια Λίβερπουλ, φίλε, εντάξει. Δεν παίζει ο Σαλάχ κιόλας με τίποτα. Δεν παίζει και ο Φιρμίνο, αποκλείεται. Και έγινε αυτό που έγινε σήμερα με τον... πώς τον λένε τον Κλόπ, να πούμε, κάπως το λένε, κάπως το κοροϊδευτικά το λένε. Της Αγγλίας, δηλαδή κάτι κοροϊδεύουν με έναν Έλληνα προπονητή, υποτιμητικά, κατεβαίνω ότι αυτή το ρέφτασε, έτσι να ξέρετε, είμαι στη Λότσοφού. Λοιπόν. Και ένας οπαδός Λίβερπουλ. Μου είχε στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα ο Παναγιώτης, για σένα είναι, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το διαβάσω ή όχι. Μην το διαβάζεις τότε. Άμα μπαίνεις εσύ, επειδή νιώθεις να πούμε, σε έχω τσεκάρει σαν πολλές φορές. Άμα όχι, μόνο που μπαίνεις στον προβληματισμό, μην το διαβάσεις. Δεν είναι αρνητικό για σένα. Είναι πολύ θετικό για σένα και σε προκαλεί, γιατί και αυτός είναι φαν της Λίβερπουλ, να κάνεις κάτι. Εντάξει, δεν πειράζει, ό,τι θετικό είναι θετικό. Και πόρτα ανοιχτή κάτω, έτσι. Γαμώ το, πώς νευριάζομαι, την βλέπω τέτοιο, πώς το λένε. Πώς δεν πήγες από το Liverpool Branch, όπου σίγουρα Ματζιούκης πρέπει να είναι πάνω στην μπάρα αυτή τη στιγμή και να... Μα έχεις λεφογραφία μόλις, φοβερό, μόλις το λες. Τι. Φοβερά πράγματα. Έχει στείλει, μόλις είπα για το Liverpool Branch, έχει στείλει ο Ματζιούκης φωτογραφία στο Μοσχοβίτη από εκεί. Όχι, στο τσάτ στο Λίμπερο είναι, ρε. Τσάτ είναι. Ναι. Εγώ το έχω στο μύτο τσάτ του Λίμπερο. Ναι. Ωραία πράγματα. Ωραία λοιπόν, εγώ τώρα μόλις μπήκα, είναι αυτός ο κλασικός ήχος που μπαίνει στην είσοδο, τον έχω χίλιο ακούσει. Ένα Παναμέρα φοβερό φεύγει από απέναντι. Αυτός είναι ένας τύπος, το βλέπω κάθε βράδυ, φίλε, αυτός είναι κάτι επιχειρηματίας, είναι εδώ στη γειτονιά και φεύγει κάθε βράδυ που έρχομαι εγώ, αυτό είναι το Παναμέρα. Και με φτιάχνει και ανεβαίνω πάνω. Είναι στο ασανσέρο ο κύριος Διευθύντης, σας ακούμε βεβαίως. Τώρα είμαι στο ασανσεράτος είμαι. Ασανσεράτος, ναι. ασανσεράτος. Το νου σου για το μεσημέρι έχει μια διακοπή ρεύματος, έτσι. Το νου σου λίγο. Ναι, πάνω στο αυτό πάνω που είχε βγει το Αριανάκι το άρρωστο. Το νου σου.
ο Πέτρος και τα έλεγε τα γράμματα. Βγήκανε, βγήκανε το απόγευμα στην εκπομπή κάτι δική σου, κάτι σκυλιά τη, τη ζούγκλα. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω, ξέρω. Με ενημέρωσα. Πήραν την άδειά μου. Πήραν την άδειά σου, ναι, ναι. Ναι, ναι πρώτα, ναι, ναι. Ναι. Αλλιώς ξέρει, για κυνηγητό. Τώρα περιμένουμε εμείς, είμαστε καρφωμένοι με το βλέμμα στην πόρτα του Ραδιομεγάρου. Περιμένω να μπει ο κύριος διευθυντής. Κλειδιά, κλειδιά εδώ. Πάντως ακούγεται κανονικά μέσα σε εσένα. Ναι, 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 καλώς ήρθα. Το έχω τσεκάρει κι εγώ. Παπ, τώρα γεια σα. Έλα και μέσα, έλα και μέσα. Έλα. Με το τηλέφωνο. Γεια σα, ακροατή. Κάτσε να πούμε. Να μικροφωνήσει. Ναι, γεια σα, ακροατή. Τέλειο, τέλειο. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό. Τόσα χρόνια δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Πρώτη εδώ, πρώτη εδώ, πρώτη εμείς. Μόνο εσύ, Νίκο μου. Κι άλλος Νίκος τα λέει αυτά. Μόνο ο Χρήστος τα λέει. Ναι, μόνο ο Χρήστος τα λέει καλά. Αυτά τα Νίκο μου. Ναι, ναι, ναι. Γιάννη μου, ναι. Ναι, Γιώργο μου τα λέει ο Χρήστος. Κατάλοιπα είναι αυτά. Λοιπόν, λοιπόν, ήρθαμε στο Ραδιομέγαρο. Ωραία, λοιπόν. Ετοιμαστείτε, ψηφίστε. Ψηφίστε, λοιπόν. Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε. Πάει ο κύριος διευθυντής να παρφουμαριστεί στο, στο γραφείο πληθείτε. Του. Για να και εσείς πληθείτε. Και να το... ναι, σωστά, πληθείτε. Πληθείτε και να τον περιμένετε τώρα, θα γίνει πάρτι μέχρι το πρωί. Είμαι ακόμα στον αέρα. Είσαι ακόμα, Γιώργο, ναι. Α, τέλεια, να, να το ξυκλικώνω εδώ αυτό, μπαίνω μέσα για το παιδί μου. Μισό να βγάλω τα ρούχα μου, να βάλω τις ζαρτιέρες και τα ψιλοτάκανα που μου λέγανε κάποιοι να φορέσω πριν το μάτς. Εξαλώς. Το δικτυωτό καλτσόν και τα λοιπά. Τώρα παιδιά τα βάζω και τα βγω. Έτσι, γιατί μου λέγανε πριν το μάτς να τα βάλω. Και βγαίνω. Μάλιστα. Και βγαίνω. Εντάξει, σας κλείνω. Κλείνω. Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά. Κλείνω. Ευχαριστούμε για την 20 λεπτή παρέμβαση. Τι ωραία, ρε φίλε, είδες. Τι ωραία. Πέρασε λίγο, φίλε, είδες τι ωραία περάσαμε. Μια χαρά. Και έχει και συνέχεια. Τώρα καλά, δεν χάνεται η ζούγκλα μετά, παιδιά. Είναι συλλεκτικότατη. Λοιπόν. Τα λέμε για δεύτερη φορά και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12. Μένετε συντονισμένοι. Έτσι ακολουθεί, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλο πανηγύρι στη ζούγκλα.